Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι Κωνσταντίνος Βαϊμάκης και ο Ιωάννης Τσαούσης. Εντάξει, ερχόμαστε με πολύ καλή διάθεση όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ναι. Αλλά προφανώς το μπλοκ των Λερών που έχει προσεδριστεί κάποιους συναδέλφους εδώ πέρα μέσα πιστεύει ότι μπορεί να μας χτυπήσει, ας πούμε, με τρόπο ανίκιο. Δεν περάζει. Τόσο η ηθική αυτουργός Κωνσταντίνα Πανούτσου, όσο ο κύριος Τσανάκας ως φυσικός αυτουργός νομίζουν ότι μπορούν να πλήξουν το κύρος αυτής της εκπομπής. Να αστειευτούν, να συμβαίνουν πούνε αυτά, αλλά ακολουθεί ο Άινς Σαούσης και ο Κωνσταντίνος Βαϊμάκης διάφορα τέτοια πράγματα. Θέλω να ξέρετε πολύ απλά ότι το κύρος της εκπομπής αυτής έχει πληγεί ανεπανόρθωτο από τις 29 Οκτωβρίου 2001. Ναι, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς εδώ δεν είπαμε ποτέ όχι στις προκλήσεις, δεν γυρίσαμε ποτέ το άλλο μάγουλο. Κανένα από τα μάγουλα που φαντάζεσαι τέλος πάντων όταν ετέθη κάποιο θέμα. Θα απαντήσουμε τον τρόπο που ξέρουμε απέναντι στους ασέβαστους. Να. Όχι με βία, προφανώς, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί κάποιοι εδώ πέρα υπονοείται τέτοια πράγματα και τι είναι αυτά. Όχι. Ποτέ, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε αντιθέτως τον τρόπο, τον σωστό τον τρόπο, για να χειριστούμε αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις επιθέσεις. Κανένα πρόβλημα. Όλα θα λυθούν ήρεμα και ειρηνικά. Κωνσταντίνα, πάνω τους ξέρουμε που μένεις, έτσι. Κωνσταντίνα, ρώτα το Τζανάκα λίγο σε τσιμέντο τι νούμερο φοράει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ήρεμα, ωραία, κυριακά, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως. Καλησπέρα. Ένα όνομα θα πούμε μόνο για όσους καταλάβουν για το τι μπορεί να συμβεί. Από σήμερα το κύριο Τσανάκα το φωνάζουμε Πατσίδι. Πολύ βαθύ. Πολύ βαθύ, πολύ βαθύ, πολύ βαθύ. Βαθύ σαν την Τάφρο των Μαριανών. Πολύ βαθύ. Στην οποία καταλήγουν διάφορα αντικείμενα, ας πούμε, τα οποία πέφτουν τυχαία από καράβια. Ξέρεις γιατί ο Πατσίδης είναι πολύ βαθύ? Έλα Πατσίδη. Έλα Πατσίδη. Έλα Πατσίδη, έλα, γεια σου. Τελειώσαμε, καλημέρα. Καλημέρα. Πατσίδη. Ξέρεις ποιο είναι το γιατί ο Πατσίδης θα παραμείνει βαθύ YouTube? Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να το βρεις να γράψεις Πατσίδης. Α, ναι, εντάξει. Λογικό. Δεν μπορεί να γράψει Πατσίδη και να σου βγάλει. Ναι. Θέλει άλλα keywords. Θέλει κόλπα ζόρικα που κάνουν συνδύες. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι. Οπότε, ναι. Ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, ήρθα εδώ και αυτό που σου έλεγα εκτός αέρα που μου λες πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Βεβαίως να το συζητήσουμε. Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν που κατέβηκα προς τα νότια εδώ πέρα, λίγο νωρίτερα από την ώρα που κατεβαίνω για την εκπομπή, για να πάω να πάω μια βόλτα με το γιόκα μου, περνώντας μπροστά το Μέγαρο Μουσικής. Ήταν το μόνο μέρος της διαδρομής το οποίο ήταν πραγματικά πυγμένο. Γιατί ήταν πυγμένο? Γιατί τόσο στη Βασιλή Σοφία όσο και στην κάθετη, στην Κόκαλη που περνάει μπροστά από το Μέγαρο, ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά. Θυμίζω ότι το Μέγαρο Μουσικής έχει ένα υπέροχο πάρκινγκ το οποίο χωράει εκατοντάδες αυτοκίνητα κυριολεκτικά. Και, δηλαδή, και πολύ μεγάλο αυτό. Όχι, μεγάλο, πολύ μεγάλο, άνετο και πολύ λειτουργικό για όποιον έχει πάει. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, αφήνεις το αυτοκίνητό σου, πας στο Μέγαρο, παρακολουθείς ό,τι είναι να παρακολουθείς τα λοιπά, παίρνεις το αυτοκίνητο, φεύγεις. Δηλαδή το φτιάξαν για αυτό το λόγο. Επειδή ακριβώς το Μέγαρο είναι μέσα στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας, για να μην επιβαρύνει την κίνηση, να μπορεί ο κόσμος να βάζει το αυτοκίνητό του μέσα στο πάρκινγκ και με να φεύγει. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι πηγαίνουν στο Μέγαρο Μουσικής, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν ξέρω, είναι μέλη κάποια ανώτερη κάστα ενδεχομένω. Δεν σου λέει να πηγαίνω εγώ στο Μέγαρο με Τετάρτη απόγευμα. Νομίζουν ότι είναι. Ότι είναι κάποια μέλη κάποια ελίτ. Γιατί η ελίτ πηγαίνει στο Μέγαρο. Κρίνουν σκόπο να παρατάνε τα αυτοκίνητά του επί τη Πέτρου Κόκαλη και επί τη Βασιλή Σοφία, να κλείνουν το ρεύμα και να δημιουργούν ένα κομφούζιο τη στιγμή που το πάρκι μέσα είναι άδειο. Γιατί προφανώ βαριούνται να μπουν στο πάρκι και να βγουν. Σου λέει τώρα γιατί να φάω 5 λεπτά από τη ζωή μου να μπω και να βγω. Ας απαυτώσω τη ζωή των άλλων που έρχονται. Ας ταλαιπωρηθούν 5.000 ηλίθια από πίσω. Που έχει δεξιά αυτοκίνητα, που έχει κλούβα, γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται με την ανοχή τη αστυνομία. Γίνεται με την αρρωγή τη αστυνομία. Πολύ σωστά. Δεν είναι δηλαδή ότι η αστυνομία τα βλέπει και λέει άστα τα παιδιά. Ναι. Είναι κλούβε εκεί, είναι αστυνομικοί, γιατί προφανώ αυτοί που έρχονται είναι σημαντικοί άνθρωποι για τον τόπο. Και σου λέει, δεν είναι σημαντική. Είναι πιο σημαντικοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται. Ναι. Είναι πιο σημαντικοί σίγουρα από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ναι. Γιατί καταρχάς να θυμίσω ότι κανονικά, επειδή είναι η πρεσβεία απέναντι, απαγορεύεται να παρκάρουν αυτοκίνητα. Θυμίζω ότι κάποτε η πρεσβεία είχε δεχτεί επίθεση με ρουκέτα. Οπότε γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν παρκάρουν αυτοκίνητα επί της Κόκαλη, διότι είναι η πρεσβεία εκεί πέρα. Αλλά
Όταν πηγαίνουν, όταν πηγαίνουν οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι στο Μέγαρο να δουν κάνουν μια παράσταση. Εξαίρεση. Κάνουν μια εξαίρεση και αφήνουν αυτοκίνητα να παρκάρουν εκεί. Και με τις κόκαλοι και παντού, παντού. Να, αυτοκίνητα, να γεμίζει ψυχή σου έτσι χαρά βλέποντας τα αυτοκίνητα. Το πιο αστείο είναι ότι αν έχετε παρατηρήσει ακριβώς μπροστά από την κεντρική είσοδο του Μεγάρου, πέρα από τις εισόδους για τα πάρκινγκ, υπάρχει ένα μικρό χωσηματάκι. Είναι αυτό που λέμε, πως είσαι πιάτσα το ταξί, το μπαίνω μία και βγαίνω. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο μικρό. Υποτίθεται για αποβίβαση, επιβίβαση. Αν θέλει, μπορεί να περάσουν δύο τρία. Επί της Βασιλής Σοφίας, ναι. Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχει ένας χώρος για να μπει, να αφήσει και να φύγει. Αλλά όχι. Να φύγει όμως. Ναι, 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 ναι. Όχι. Ναι. 50 αυτοκίνητα. Μπρε, όλα, όλοι οι κόκαλοι και όλη η Βασιλή Σοφία σε μία λωρίδα είναι κατηλημένες. Ναι. Γιατί αυτοί οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στο Μέγαρο και αισθάνονται πνευματικά ανώτεροι θέλουν να δείξουν, και είναι Κώστα, θέλουν να δείξουν ότι πέρα από πνευματικά ανώτεροι είναι γενικά ανώτεροι. Είναι πνευματικά ανώτεροι. Δηλαδή σου λέει, εγώ μπορώ να αφήσω τα μάξι μου στην κόκαλη, εσύ δεν μπορείς. Ρε σε Κώστα, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να λαϊκίζω, αλλά να πούμε δύο-τρεις αλήθειες. Όχι παιδιά, οι κλούβες δεν είναι και λόγω της πρεσβείας των ΗΠΑ. Αφήστε τα αυτά. Περνάω κάθε μέρα από εκεί. Δεν έχει κλούβα ποτέ. Αφήστε τα αυτά. Περνάμε και οι δύο κάθε μέρα. Και, και έχει τύχει πάρα πολλές φορές αυτό. Όχι, εγώ περνάω και από την κόκαλη κάθε μέρα. Εγώ από την κόκαλη δεν περνάω. Έρχομαι από πάνω. Εγώ περνάω από τη Βασιλή Σοφία. Ναι. Λοιπόν, εννοώ όμως ότι είναι σημαντικότερη. Μια που είχαμε κουβέντα αυτό το διήμερο για διαχωρισμούς, ναι. Για διαχωρισμούς. Με αφορμή ξέρετε τι. Λοιπόν, να με την ευκαιρία. Είναι βεβαίως σπουδαιότερη. Γιατί όταν εγώ και εσύ Κώστα μου βγαίνουμε και πάμε για ένα σουβλάκι. Ναι. Στην πλατεία του Γκίζη, εσύ, ναι. Καλή ώρα, ας πούμε, για ένα σουβλάκι στον, ξέρω εγώ, στον Μπαρμπαμίτσο, δεν ξέρω πώς τον λένε. Τέλος πάντων, ναι. Μπας περιπτώσει, αυτός βγαίνει για να ακούσει Σούμπερτ. Είναι πιο σημαντικός αυτός ή είσαι πιο σημαντικός εσύ. Ο Σούμπερτ όμως δεν αξίζει να δώσει 5 ευρώ να βάλει στο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Δεν αξίζει. Ο Σούμπερτ, ρε φίλε. Ο Σούμπερτ κάποτε έγραψε τη μουσική του για να μπορεί κάποιος να πάει να δώσει 5 ευρώ. Ναι. Στο πάρκινγκ να βάλει το αυτοκίνητό του να πει: αφήνω το αυτοκίνητο να πάω με την ησυχία μου χωρίς να ενοχλώ κανένα. Δηλαδή ο Σούμπερτ δεν ήθελε οι ακροατές του να ενοχλούν τον κόσμο. Όταν έγραφε ο Σούμπερτ τη μουσική του, οραματίστηκε έναν κόσμο που κανένας δεν θα ενοχλεί κανέναν. Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, πρώτον ότι. Εντάξει, τώρα φτάσαμε, επειδή είμαστε και πολύ άσχολοι εμείς οι σπουδαίοι και σημαντικοί. Δεν είναι ότι φτάνουμε και μισή ώρα πριν ξεκινήσετε. Δηλαδή, εκτός αν έχει κανένα γκαλά ή μας έχει καλέσει κανένα ή για κανένα φαΐ. Και έχει κανένα φωτογράφο. Μπράβο, λοιπόν, δεν φτάνουμε μισή ώρα νωρίτερα να πούμε μπαίνουμε την άνεσή μας στο πάρκινγκ. Φτάνουμε στο 10 λεπτάκι. Οπότε σου λέει τώρα, σε 10 λεπτά ξεκινάει ο Σούμπερτ. Ναι. Τώρα, να κάτσω, να μπω στο πάρκινγκ. Ναι. Να περιμένω. Πότε αυτό, να με ανεβάσουν. Πηγαίνετε στο επίπεδο 4, στο μείον 4, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Μέχρι να κατεβούμε. Υπόθεση. Κάτσε εδώ, δεν είναι 5 λεπτά, είναι για σένα. Είναι και 5 ευρώ. Δεν και είναι, 5 ευρώ, δεν γιατί κάποιοι θα έλεγε, κάποιος θα έλεγε ότι μερικοί από αυτούς που πηγαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι 5 ευρώ, μπορεί για τους σπουδαίους να είναι δωρεάν. Δεν ξέρω. Κάποιος θα έλεγε, τον οποίο παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι το Μέγαρο που είναι και μακριά, ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και λίγο σπάγκι. Δηλαδή να έχουν πάει με καμιά πρόσκληση τζαμπέ και σου λέει σιγά μην πάω να δώσω το ταλιράκι στο πάρκινγκ. Δηλαδή μπορεί να έχω τη μαμαξάρα. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και 5 ευρώ για πέταμα. Κατάλαβες τι γίνεται, για δηλαδή. Πέταμα δεν έχουμε τίποτα. Αν το ρωτήσω, να σου πει ρε φίλε, πώς νομίζεις ότι έκανα τα λεφτά δίνοντας 5 ευρώ τώρα στα πάρκινγκ, τι έκανα από τα λεφτά. Οι οικονομίες έχουν κάνει τις μεγάλες περιουσίες άλλωστε. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε ξέρεις, μπορεί ο κάθε ξεπλένης, λέμε τώρα, παίρνω απόσταση από αυτό, να παριστάνει τον καμπόσο. Ακριβώς. Και να παρκάρει την κούρσα του απόξω. Γιατί μετά, μόλις τελειώσει ο Σούμπερτ, θέλει να φύγει. Κατάλαβες, δεν είναι να καθόμαστε να βγαίνουμε τα πάρκινγκ. Τι σημασία έχει που βράβει στον Πατριάρχη Πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι. Ότι τι. Κοιτάξτε παιδιά, επειδή τώρα θα πείτε πολλά και για να μην το κουράζουμε πολύ. Αυτό που λέμε καμιά φορά, αυτά δεν γίνονται πουθενά, που τα λένε σε κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν πάει πουθενά και απλά το λένε ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή σωστό, σου λέει, ω, δεν γίνονται πουθενά σε καμία χώρα. Λες, που έχεις πάει, καρπενήσει. Που το λένε άνθρωποι που έχουν πάει μέχρι τον Μπάνσκο να ψωνίσουν ή το Σαντάνσκι, ας πούμε, δεν το λέει κανένας άλλος. Επειδή έχει τύχει να ταξιδέψουμε και σε μερικά μέρη του κόσμου και σοβαρά μέρη του κόσμου, δηλαδή όχι σε μπανανίες απαραίτητα και σε κανονικά μέρη του κόσμου που πάνε επίσης σοβαροί άνθρωποι σε σοβαρά καλέσματα κλπ. Και να πάμε και σε κανένα θέατρο και σε κάτι στο εξωτερικό που πηγαίνουν και άνθρωποι πολύ. Και λόρδοι, ας πούμε, και διάφοροι άνθρωποι και από εδώ από εκεί. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει, ξέρω εγώ, ο πρωθυπουργός σε μια χώρα ή ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος έχει ένα αγκαλά. Θα πάνε οι άνθρωποι, θα το αποβιβάσουν αυτούς που να αποβιβάσουν στην είσοδο του θεάτρου, της όπερας, του Μεγάρου κτλ.
και μετά θα πάρω το αυτοκίνητό του, θα το πάνε εκεί που προβλέπεται να είναι. Ναι, ναι. Ποτέ, δεν θα το αφήσουμε πουθενά. Στη μέση του δρόμου, ποτέ, πουθενά, όποιος και αν είναι. Όποιος και αν είναι. Μία φορά, όταν ήμουν στην Αγγλία, το θυμάμαι σαν τώρα, είχε αφήσει σχωρημένη Νταϊάννα το αυτοκίνητο που είχε βγει, δεν ξέρω αν οδηγούσε αυτή η σοφέρ. Πιθανότατα όχι. Και την γράψανε κανονικότατα. Ναι. Ναι. Ενώ ήταν εν γνώστο αστυνομικού ότι το αυτοκίνητο ήταν της Νταϊάννα. Εντάξει, ένα μικρό παραδειγματάκι αυτό, δεν είναι τίποτα τρομερό, αλλά είναι το πνεύμα. Των πολιτισμένων ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει. Ότι αυτό κάνουν γιατί δεν διανοούνται να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Κανείς δεν διανοείται να κλείσει, για παράδειγμα, τη Βασιλής της Σοφίας. Κανείς δεν θα έπρεπε να διανοείται ότι μπορεί, ότι έχει το δικαίωμα να κλείσει τη Βασιλής της Σοφίας. Ξέρετε ποιο είναι το ακόμα χειρότερο, για να το κλείνουμε αυτό. Ότι πιθανότατα αυτοί που είναι στις πρωτοβουλίες για να το κάνουν είναι οι σοφέρ. Και νομίζω ότι τα περισσότερα αμάξια που βρίσκονται εκεί. Παίρνουν τα την καρισμένα τα πάρει, θα σου πω. Ή τους λένε ότι κοίταξε, τελειώνει, έλα βγάλει τα αμάξια έτσι έξω να φεύγουμε. Μην περιμένουμε και στην ουρά. Ναι. Δηλαδή ο μεγάλος ο χαμός γίνεται στα τελειώματα. Βγάζουν όλοι τα αμάξια και θα παρατάσουν στη Βασιλή Σοφία για να βγουν οι άλλοι κυριλαί από την πόρτα και να φύγουν. Ναι. Και δεν πειράζει. Πήξτε πίσω, ρε. Ρε πήξτε, ρε, εσείς που έχετε Βασιλή Σοφία. Λοιπόν, τέλος, αρκετά. Αυτά. Εντάξει. Αυτά. Ζώα μέχρι το τέλος. Ζώα απολύτιστα μέχρι το τέλος. Αλλά πάμε. Από Σούμπερ ξέρουνε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Ναι, έχει εκδοθεί για τον Πατριάρχη, τα είπαμε. Τι πάνε, ναι, έκαναν και... βαβά αστυνομικοί. Ναι, ναι. Και... γι' αυτό. Ενώ τις και... άλλες φορές κάνουν βαβά. Όχι, και. Ναι, σήμερα κάνανε βαβά. Ναι, και. Και επειδή τι έγινε και... δηλαδή τον Πατριάρχη ακριβώς. Έπρεπε δηλαδή, του είπε κανείς ότι πρέπει να παρκάρετε, ας πούμε, στο Λυκαβητό γιατί δεν έχει πάρκινγκ. Οπότε σου λέω, πού να παρκάρω στο Λυκαβητό και να κατεβαίνω με τη γόβα. Εκτός, θα το βάλω απόξω. Εκτός Κώστα. Ναι. Αν εννοεί ο φίλος κάποιο άλλο, κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι επειδή ήταν εκδήλωση για τον Πατριάρχη, ευλόγησε τον ήταν δρόμο. Ευλογημένη η δεξιά λωρίδα. Ναι. Για να παρκάρουν δεν την ευλόγησε γιατί δεν προχωράει η κίνηση. Στη δεξιά ήταν τα παρκαρισμένα. Γενικά, άλλο, αν είχε ευλογήσει τον δρόμο, θα έπρεπε να έχει μια ροή. Ναι. Ή μπορεί να εννοεί ο φίλος ότι επειδή ήταν ο Πατριάρχης, να κάνετε και το σταυρό σας που δεν τα κλειστεί και η μεσαία. Α. Να σας αφήσουν μία. Κάτσε λίγο. Είναι σαν αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι στην περίπτωση που χτυπήσει το μικρό δάχτυλο του ποδιού στο έπιπλο, η Εκκλησία επιτρέπεται ότι στο Παναγία. Ακριβώς, Κώστα. Δηλαδή στην αντίστοιχη περίπτωση, ότι επιτρέπεται γιατί είναι ο Πατριάρχης, επιτρέπεται να κλείνουμε τη δεξιά λωρίδα. Ακριβώς, Κώστα. Ωραία, εντάξει. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Κώστα είναι ακριβώς όπως το είπες. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Μα ακριβώς. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, ήρεμα και ωραία. Το τελειώσαμε και αυτό. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, αν μην νομίζετε έχετε χάσει την πατρομερό, έχει βάλει δύο γκόλ η Λειψία στην Πρίζα. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Να τη η Λειψία. Ναι. Να τη η Λειψία. Τρένο για το Europa πηγαίνει, γιατί πιο πέρα δεν μπορεί να πάει. Να τόσο Εγκουνκού ξανά. Να τόσο Φόρσμπεργκ με το πέναλτι. Εντάξει, μιλάει η αδούλωτη την ψυχή τη Red Bull αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ήπιαν Red Bull. Ξέρω εγώ, πήραν φτερά. Κάπως έτσι. Ναι, ήταν η δεξιά του κυρίου. Σωστό. Ναι. Καλό. Ναι. Ναι. Σωστό. Επειδή βλέπω και μπροστά μου έτσι που κάνω ένα μικρό ζάπινγκ, ναι. Ακόμα δεν μου είχε έρθει το χαρτί για την υπογραφή. Το λέω αν ακούει Ελστάτ. Ναι. Έτσι. Ακόμα, και απούντα στην πολυκατοικία, δεν ξέρω, δεν βρήκα. Αλλά υπάρχει μια ανακατοσούρα στην πολυκατοικία. Λέει, μας ξεχάσανε. Α, συζητιέται δηλαδή το θέμα. Θα μπορούσε. Ναι. Δηλαδή, ακούγοντας τους στίχους, υπάρχει μια, ας πούμε. Πώς το πω, μια δυστυχία. Αν υπάρχει μια δυσθυμία, ναι. Καταλαβαίνεις ότι στην εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται η κοινωνία αυτή την εποχή, σε λίγο θα αρχίσουμε να έχουμε στερητικά σύνδρομα. Θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα τριγυρνάνε τα βράδια στα στενοσόκακα και θα κάνουν στένσιλ στους τοίχους. Ελάτε και σε μένα. Πού είναι οι απογραφείς. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία, δεν ξέρω τι γίνεται στην διπλανή ή στην παραδιπλανή, αλλά η συγκεκριμένη πολυκατοικία, επειδή μια πολυκατοικία χωρίς πετρέλαιο, είναι μεγάλο πλήγμα για την ψυχολογία της πολυκατοικίας, για τα θεμέλια αυτής της πολυκατοικίας, να μην έχουν έρθει ούτε οι απογραφείς, να αφήσουν χαρτί. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι μια πολυκατοικία από το Θεό τελείως. Ναι, δεν είναι μια πολυκατοικία που έχει λύσει τα προβλήματά της. Ναι. Που συνεχίζει απρόσκοπτα, ας πούμε, την πορεία της και ατενίζει μόνο προς το μέλλον, έχοντας ζεστασιά από τα καλοριφέρη. Μια πολυκατοικία η οποία δοκιμάζεται σκληρά τελευταία χρόνια και σου λέει, δεν έχω πετρέλαιο. Να μην έχω και κωδικούς για απογραφή. Παραπάει, ε. Άρα, κάντε κάτι. Άσο, τουλάχιστον φυλάδια έρχονται. Είστε από εκείνες τις ωραίες, τις ορθόδοξες, τις παλιακές πολυκατοικίες. Που έχει πει το σημείωμα απ' έξω. Που είναι το σημείωμα σύμφωνα με τον ΤΑΔ με τον νόμο 2147. Απαγορεύεται. Είχα δει κάποια στιγμή, αλλά έχει κατέβει. Κάποιος το είχε βάλει κάποια στιγμή για τα φυλάδια. Ωραία, ωραία ήταν αυτό. Γιατί είναι ωραία. Είναι, ναι. Είναι ψαρωτικό. Ψαρωτικό. Τόσο φυλάδες σας αφήνουν. Θέλω να πω, δεν είναι ότι σας προσπερνάνε σαν να μην υπάρχει πολυκατοικία. Τελευταίο καιρό ούτε, δηλαδή ο μόνος που δεν μας προσπερνάει είναι αυτός που αφήνει τα κοινόχρηστα. Να. Τελικά.
Που θα θέλαμε να μας προσπερνάει, δηλαδή, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι ο μόνος που δεν προσπερνάει. Ναι, παιδιά, πήρε παράταση απογραφή καταρχάς γιατί έχουν, πώς το λένε, παρετούνται απογραφείς ο ένας πίσω από τον άλλον. Ναι. Προφανώς πήρε παράταση γιατί δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει στους χρόνους τους οποίους είχαν στο μυαλό τους. Ναι. Γιατί παρετούνται όμως. Γιατί δεν τους ανοίγουν. Δεν τους ανοίγουν, ναι. Δεν τους μπάζουν στα σπίτια τους. Ναι. Θα μου πεις τους αδικείς. Ρε παιδί μου, δεν τους μπάζουν. Ναι! Υποτίθεται τους μπάζουν στα σπίτια όταν, ναι! όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ηλεκτρονική απογραφή, την ναι. αυτοαπογραφή που λέμε, και μετά στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοαπογραφούν, πρέπει να έρθει ο απογραφέας. Ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς ίντερνετ, τέτοιοι άνθρωποι. Πού θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί. Ειδοποιούν. Φαντάζομαι. Τηλεφώνουν και λένε, ναι, γεια σας, δεν έχουμε ίντερνετ. Ναι, γεια σας, δεν πω, δεν δύναμε. Ναι, δεν είναι. Ή δεν τα καταφέρνω με την τεχνολογία, ρε παιδί μου, να πω να το κάνω. Δεν είναι όλοι hackers σαν και εσένα που πήγαν και το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Εσύ σε άλλο επίπεδο πια. Ναι. Καλά, έχω σπάσει κωδικούς. Εσύ σπάσει κωδικούς Πενταγώνου. Έχω σπάσει κωδικούς. Αυτό σου λέω τώρα. Εσύ έκανε την απογραφή μόνο σου. Δηλαδή, έβαλε να έχει εσωτερικό-εξωτερικό μπάνιο. Πλάκα, σε άλλο επίπεδο. Πλάκα, κάνω. Τρέχαν τα σάλια μέχρι να το δω. Αυτό ήταν. Τι να λέμε τώρα. Αυτό με έψινε. Εντάξει, είναι οκ. Συγγνώμη, γιατί βγαίνει έξω ο Πέπε. Τραυματίστηκε ο Πέπε. Τι γίνεται, γιατί αυτά τα στενάχωρα πράγματα. Γιατί να γίνει τα. Δηλαδή ο Πέπε έφτασε 38 χρονών. Τον χαίρεται, ας πούμε, ακόμα ο μπαμπάκας του, να ζει και η μαμάκα του, για να γίνεται αλλαγή στο 25. Αυτό είναι ο Πέπε που αγαπήσαμε. Όχι, δεν είναι αυτό είναι ο Πέπε που αγαπήσαμε. Δεν είναι αυτό ο Πέπε που αγαπήσαμε. Είναι ένας μοβόρος άνθρωπος που δεν υπάρχει πια. Που έχει ηρεμήσει, που είναι σε καταστολή. Δεν αγαπήσαμε αυτόν τον Πέπε. Εντάξει, είναι σε καταστολή γιατί δεν μπορεί να είναι πλέον περισσοδομός, γιατί δεν προλαβαίνει και κανέναν. Φυσικά για να και μπορεί. Ίσα-ίσα που οι παίκτες όσο μεγαλώνουν και γίνονται πιο αργοί κτλ., γίνονται πιο μοχθηροί. Γιατί ακριβώς επειδή δεν προλάβει. Δηλαδή, όσοι έχουν παίξει για παράδειγμα μπάσκετ να. Σε μικρότερες κατηγορίες. Εκεί όπου καταλήγουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο παλέμαχοι της ζωής. Κάτι σαραντάριδες, κάτι με κάτι κοιλιές, με κάτι καράφλες κλπ. Το θυμάμαι από πιτσιρικάς. Ναι. Η χειρότερη είναι αυτή. Γιατί ακριβώς δεν σε βοηθάνε τα πόδια σου και αρχίζεις μετά και γίνεσαι βρωμιάρης. Βρίζεις, ναι. χτυπάς, τσιμπάς, ρίξεις αγωνιές, λες για τη μάνα του αλληνού. Δηλαδή, επειδή δεν σε βοηθάει το σώμα σου πια, αρχίζεις και έχεις νεύρα τα οποία τα βγάζεις πάνω στους άλλους και προσπαθείς να σπάσεις τσαμπουκά. Σε όσους προλαβαίνεις, ξαναλέω, σε όσους περνάνε από δίπλα. Ε, παιδί μου, πάντα προλαβαίνεις. Είναι μια στημένη φάση. Δεν χρειάζεται να τον προλάβεις τον άλλον. Θα τον βρεις μπροστά, θα έρθει μπροστά σου. Να. Εκτός από τον Πέπε, έχεις κι άλλο στο μυαλό σου που το λες αυτό. Γενικά, οι παίχτες όσο μεγαλώνουν, οι αμυντικοί κυρίως, όταν βλέπουν ότι δεν προλαβαίνουν και πολλά πράγματα, γίνονται λίγο πιο. Δηλαδή, να πεις τον Μπρούνο Άλβες, δηλαδή γίνεται. Τον έχουμε δει καθόλου, τον έχουμε και πολύ. Ναι, τον έχουμε δει. Τι να λέμε τώρα. Η αλήθεια είναι ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Ας πούμε, αν ισχύουν τώρα αυτό ότι μαζεύουν τους φακέλους στις πολυκατοικίες και τους πετάνε. Τώρα εντάξει. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Δεν αντέχουμε. Δηλαδή, ξέρετε, σε μία μέρα μπορεί να χωρέσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό σουρεαλισμού. Όταν αυτό το ποσοστό ξεπεράσει το 100% δεν περνάει άλλο. Δηλαδή, ότι κάποιο παίρνει και τα πετάει και. Τα τι? Πετάει γιατί, είναι, γιατί δεν γουστάρει να γράψει αν έχει τουρκική. Στο χωριό, κατάλαβες. Είναι τρία έλλειψη, έτσι. Ναι. Με αυτά και με αυτά. Ναι. Θυμήθηκε η λειψία να παίξει μπάλα στο πέμπτο. Μπράβο, όχι, μια χαρά. Καλά, δεν έχει. Χαρά. Δεν απαγορεύεται. Δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι υπάρχει σε κάποιες πολυκατοικίες κάποιος μερακλής, ο οποίος δεν γουστάρει την απογραφή, ας πούμε, και πηγαίνει και μαζεύει όλα τα χαρτιά, κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή πάει μαζεύει και τα πετάει, ώστε να μην απογραφεί και κανένας άλλος. Αυτό εννοούμε. Θέλω να το συζητήσουμε τώρα, αλήθεια. Βεβαίως να το συζητήσουμε. Γιατί να μην το συζητήσουμε. Πιστεύεις... Δεν είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, δίπλα μας. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιο άνθρωπο, ότι δεν ήταν δηλαδή ένα αστείο το οποίο διακινήθηκε στο ίντερνετ, εντάξει, γελάσαμε λίγο. Είδαμε και ένα μούφα χαρτί και τελείωσε η ιστορία. Πλάκα κάνεις. Γιατί οι άνθρωποι που αρνούνται να απογραφούν είναι μούφα. Έχεις γνωρίσει κάποιον. Όχι, αλλά είναι μούφα. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι δεν είναι μούφα πια. Έχει ακουστεί από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ λέω δεν ξέρω. Ναι. Λέω γνωρίζεις κάποιον. Προσωπικά όχι. Δηλαδή θέλω να πω, όταν λέω γνωρίζεις κάποιον, δεν εννοώ γνωρίζεις κάποιον ο οποίος μπορεί να μπει στο ίντερνετ. Ναι. Και να κάνει ένα σχόλιο. Που να τα κάψουμε όλα τώρα εδώ πέρα. Πάμε να γίνει σύστριγκλο. Ενώ, όχι εσύ, γιατί δεν γνωρίζει το είπε. Αν κάποιο από του ακροατέ μα, για παράδειγμα, γνωρίζει έναν άνθρωπο. Ή είναι ο ίδιο ο ίδιο άνθρωπο. Είναι ο ίδιο. Όχι, ναι, αλλά θέλω να σου πω. Ο οποίο έχει βγει για καφέ, για παράδειγμα, και υπάρχει ένα κομμάτι τη συζήτηση το οποίο έχει αφαιρωθεί σε αυτό που είναι συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Σοβαρά όμω, όχι πλάκα. Συγκεκριμένο ότι κοιτάξτε, ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Συγκεκριμένα όμω. Ναι. Γιατί να παρακολουθούν, ας πούμε. Τέτοιον άνθρωπο να γνωρίζετε. Ναι. Αν γνωρίζετε τέτοιον άνθρωπο, ναι. Πείτε το για να κάτσουμε να το. Ωραία, να το συζητήσουμε. Ναι, να το συζητήσουμε. Ναι. Να το συζητήσουμε.
Καθόλου ρομαντικός δεν είμαι, παιδιά. Στα ποσοστά διαφωνώ. Στα ποσοστά γενικώς διαφωνώ και στις υπερβολές. Και στα ασπρόμαυρα. Λοιπόν. Και στατιστικά κάποιος από εσάς που μας ακούει θα ξέρει. Αλλά πώς είναι. Ναι. Αν είστε ένας-δύο, σημαίνει ότι η φάση είναι περισσότερο ιντερνετικό ανέκδοτο και όχι πραγματική. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Το να υπάρχει, πρόσεξε με, το να υπάρχει δυσπιστία, για να το ξεχωρίσουμε, το να υπάρχει δυσπιστία στο αν αυτός σου χτυπάει το κουδούνι θέλει όντως 5 λεπτά το χρόνο σου για να σου μιλήσει για το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, ή θέλει να κάνει την υπογραφή, ή είναι από εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, ή απλώς θέλει να μπανίσει τα σπίτια για να έρθει να κλέψει. Ναι. Νομίζω, το έχουμε όλοι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά από το σημείο αυτού μέχρι το σημείο δεν θέλω να κάνω ούτε απογραφή, ούτε αυτοαπογραφή. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, ναι. Έτσι. Αυτό για να το ξεχωρίσουμε. Ναι, καταλαβαίνω, δηλαδή τους ανθρώπους, τους απογραφείς που παρετούνται, τους καταλαβαίνω, γιατί καταλαβαίνω τη δυσπιστία με την οποία τους αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που χτυπάνε τα κουδούνια. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να σου πω κάτι, Γιάννη, στην τελική ανάλυση. Ας βγει ότι στην Ελλάδα είμαστε, ξέρω εγώ, 7 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Ναι. Αυτοί απογράφησαν. Τι να κάνουμε. Ναι. Με το Στανιό να πρέπει να βγούμε 11, 12. Αν πούμε ότι είμαστε 7. Τέλος. Ναι. Και ας έχουμε την υποχρέωση να στείλουμε επίσημα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ως μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν το κάνει η Ελστάτ γιατί έτσι μας πιέζει η διακρισία πόσοι είμαστε και τι κάνουμε. Όχι. Είναι στις υποχρεώσεις που έχουμε ως μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Να λοιπόν, υπάρχει μια πλήρης καταγραφή. Ναι. Και με την ενημέρωση ότι η Sporting μόλις στο 30 λεπτό σκοράρει απέναντι στην Dortmund και κάνει το 1-0. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι όπως πρέπει και επιστρέφουμε. Έχω καταλήξει ότι αυτό πρέπει να είναι το αγαπημένο μου τραγούδι των εποχών. Ότι καταλήξαμε σίγουρα. Ότι. Α, ναι. Γιατί είναι η συνύπαρξη αυτών των δύο τύπων. Είναι η συνύπαρξη αυτών των δύο τύπων. Είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα τραγούδι που έχει έτσι το δικό του παρασκήνιο. Σε Ελβετικές Άλπες, ένα στούντιο παύλα ξενοδοχείο που είχαν πάει Queen για να κάνουν μια ηχογράφηση. Πέρασε ο Bowie, τον έστειλε λίγο ιδιοσκογραφική, λίγο δε γούσταρε, λίγο το έκανε με βαριά καρδιά. Δηλαδή, θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι σε μια φοβερή κατάσταση που είναι κολλητή και κάθονται και λέει και ρε Φρέντι, ρε Ντέιβιντ, να κάνουμε ένα τραγούδι. Όχι. Μπήκαν λίγο με το Στανιό. Και παίζανε εκεί πέρα, ας πούμε, και λίγο για πάρτι τους. Οπότε, ξέρεις, είπα να κάτσουμε να γράψουμε το τραγούδι. Τέλος πάντων, μας βάζει η δισκογραφική και έχουμε βάλει κάτι κρασιά και έχουμε στρώσει και διάφορα άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι και πίνουμε. Και μπαίνουμε λίγο να το γράψουμε το τραγούδι αυτό που ένας γράφει χωρίς να ακούει τι έχει πει ο άλλος. Mm. Δηλαδή, κάνε το δικό σου κομμάτι, να κάνω εγώ το δικό μου κομμάτι και μετά στο στούντιο θα το παντρέψουμε όλο αυτό. Και κάπως φεύγει ο Bowie και δεν είμαστε και πολύ καλά μεταξύ μας γιατί έχουμε και πολύ τουπέ. Και οι δύο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και έχουμε φοβερή άποψη για τη μουσική. Γιατί και οι δύο έχουν φοβερή άποψη για τη μουσική. Και όταν έγινε. Διόλου περίεργο στην περίπτωση αυτή, αλλά ναι. Ίσως από τις μοναδικές φορές που είχαν δίκιο να έχουν φοβερή άποψη για τη μουσική. Γιατί έχουν διάφορε μυρωδιάδες άποψη για τη μουσική. Σωστά. Και τέλος πάντων, όταν έπρεπε να γίνει το πάντρεμα των φωνών και η ενορχίστρωση του τραγουδιού, είχε πάει ο Μπάου εκεί και λέει: Παιδιά, θα σου πω εγώ πώς θα γίνει, γιατί εγώ ξέρω. Και του λέγανε: Ναι, εμείς ξέρουμε, όχι εγώ ξέρω. Γενικά δεν έγινε σε πολύ καλό κλίμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έγινε όπως θα θέλαμε να έχει γίνει. Από την άλλη πλευρά, όταν βγήκε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν γνώρισε είχαμε τρομερή επιτυχία στην εποχή του, δεν ήταν δηλαδή ότι το άκουσα και πέσαν κάτω. Yeah. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ενδεχομένως ο κόσμος για ποιους μουσικούς μιλάμε. Mm. Δυστυχώς το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα και αν φύγουν από τη ζωή. Λες μετά. Τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα που ήταν αυτή. Πολλές φορές δεν πήγαμε και έλεγχο συνύπαρξη. Για παράδειγμα, συγγνώμη τώρα που θα το πω, είναι λίγο άσχετο, αλλά είναι συνύπαρξη. Α πούμε, θυμάσαι Traveling Wilburys. Ναι. Ναι. Ποιοι ήταν στο Traveling Wilburys, θυμάσαι? Ο Ντίλαν, ο Τον Πέτι, ο Χάρισον. Ναι, δεν το έχει κανένας ποτέ. Και άμα πεις τώρα τα ονόματα όμως, ρε σε αλήθεια. Ναι. Ήταν όλοι αυτοί μαζί. Ναι. Είναι τέτοιες μυστήριες συνυπάρξεις, ναι. Και βγήκε αυτό το κομμάτι λοιπόν και καταλάβαμε όταν περάσαν τα χρόνια τι κάναν αυτοί οι τύποι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι πια και στη ζωή, τι κληρονομιά αφήσανε και πόσο τυχεροί είμαστε σαν ανθρωπότητα που αυτοί οι δύο. Έστω και από αυτές τις συνθήκες που δεν πολύ γουστάρω και λίγο με υποχρεώνει τη δισκογραφική και λίγο ας περάσω από εκεί από τους μαλάκες που είναι στις Άλπες και την πίνουν και παριστάνουν ότι γράφουν τραγούδι, ας περάσω να κάνουμε ένα κομμάτι. Τελικά μένει μια κληρονομιά στην ανθρωπότητα που είναι ο Freddie Mercury και ο David Bowie που έκαναν ένα κομμάτι μαζί. Και έχει μείνει η φωνή του ενός του Mercury που ανεβοκατεβαίνει 4 οκτάβες
Δηλαδή για να καταλάβετε είναι 4 οκτάβες που ανεβοκατεβαίνει η φωνή του. Είναι όπως όταν πατάτε σφουγγαρισμένα και φωνάζει η μάνα σας. Αλλά αυτό το κάνει σε μουσική που έχει, ξέρεις, μια μουσικότητα. Δεν είναι η τσιρίδα αυτή. Είναι η φωνή της μάνας που είναι 4 οκτάβες. Αυτό. Μόνο που είδες το έκανε σε μουσική κανονική. Και η φωνή του Bowie βέβαια που είναι ένα άλλο πράγμα. Και αυτά τα δύο διαφορετικά υπέροχα πράγματα παντρευτήκαν σε ένα τραγούδι το οποίο έχει μείνει στους αιώνες των αιώνων. Γιατί σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Freddie Mercury. Τα είπες ωραία. Τα είπες όμορφα. Είναι έτσι και καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Ο Χάρης Χριστόγουνε στη ρύθμιση των ήχων. Στις μουσικές επιλογές, εντάξει. Η αναγκαιότητα της ιστορίας σήμερα, τα λέγαμε. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας από κινητό, super, φιναδιάστημα το μήνυμά σας στο 1969-031. Ιντερνετικά sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά στην κεντρική εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Fight Club 2, συγγνώμη, ράμα για 05@yahoo.gr για τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 για να μας βρείτε σε YouTube και Facebook. Το ίδιο ακριβώς σε Google Play Store ή App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί μια λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr για όλα τα υπόλοιπα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης είναι στα μικρόφωνα. Ναι, 30 χρόνια σήμερα από το θάνατο του Freddie Mercury. Μπορείς να βρεις και να διαβάσει ο καθένας, να βρει και να διαβάσει πολλά πράγματα. Ναι, πολλές ιστορίες για τον Freddie Mercury, παρότι πέθανε νέο σε ηλικία. Να. Και είναι η περίπτωση που λέμε ότι αν ζούσε, αν δεν είχε χαθεί τόσο νέος, πραγματικά θα ήταν πολύ τυχερή η μουσική. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε συνέχεια, ψαχνόταν να κάνει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή τα τραγούδια. 45 ετών, δεν λέμε για πούμε για τώρα, πούμε για 45 ετών πέθανε. Είχε πολλά πράγματα να δώσει ακόμα στη μουσική, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος ψαχνόταν πάρα πολύ σε διαφορετικά είδη μουσικής. Από την κλασική μουσική μέχρι την δίσκο είχαν κινηθεί τα τραγούδια του, τα οποία θα φανταζόταν κάθε φορά με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αγνώντας τις συμβουλές της δισκογραφικής και του μάνατζερ, ότι τι πας να κάνεις εκεί τώρα, αφού έχεις βρει τη συνταγή. Νομίζω ότι όποιος δεν έχει δει το Bohemian Rhapsody την ταινία, θα δει πολλά πράγματα από την ζωή του και από τον τρόπο που σκεφτόταν και από τον τρόπο που ήταν κολοπεδαράς και από τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τη μουσική και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πολλά πράγματα. Για μένα το πιο συγκλονιστικό είναι αυτή η αναπαράσταση του Live Aid στο Wembley που κάνει ο Ράμι Μάλεκ, την οποία υπάρχει και ένα βίντεο που δείχνει το Ράμι Μάλεκ, όπως είναι στην ταινία, και το Freddie Mercury όπως είναι στην πραγματικότητα στο Live Aid, που είναι χωρισμένη η οθόνη στα δύο, και βλέπεις ένα πράγμα που είναι ανατριχιαστικά ίδιο. Να. Που δείχνει πόσο πολύ μπήκε στο ρόλο, πόσο πολύ μελέτησε το Mercury ο Μάλεκ, από εκφράσεις, από κινήσεις. Πέρα από το ντύσιμο προφανώς και το φυσικ. Αν λέγοντας Live Aid, αν θέλει κάποιος να δει κάτι πιο εκτενό, μπορεί να δει το Live Aid το ίδιο. Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Ή το ντοκιμαντέρ για τους Queen, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Bohemian Rhapsody είναι μια πολύ καλή ταινία. Πολύ καλή ταινία, πραγματικά. Για να ψαχτείς. Για τη φωνή του που έλεγε για τις 4 οκτάδες, ο ίδιος έλεγε ότι είναι αποτέλεσμα του προγναθισμού του. Αν θυμάστε το στόμα του Freddie Mercury, ήταν λίγο περίεργο. Ναι, ναι. Και λέει ότι ίσως γι' αυτό, επειδή είχα ένα θέμα, ας πούμε, γενετής. Και είχε 4 επιπλέον δόντια, τα οποία δεν πήγαινε ποτέ να τα βγάλει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, ακριβώς γιατί φοβόταν πως αυτό το πράγμα επηρεάσει τη φωνή του, τις φωνικές του χορδές. Τρομερό. Και επειδή πες για τον Bowie, ο Bowie έχει πει για τον Freddie Mercury ότι ο Freddie το πήγε μακρύτερα από όλους, το έφτασε στα άκρα. Είπε επίσης ότι πάντα θα έβαζε έναν άντρα που φοράει κολάν στη σκηνή. Ναι. Τον είδα, λέει, μόνο μια φορά σε συναυλία, αλλά ήταν σίγουρο ότι ο τύπος μπορούσε να κρατήσει όλο το κοινό μέσα στη χούφτα του. Ναι. Και αυτό το είπε ο Bowie. Ναι. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Πάρα πολλά. Ναι, αλλά επειδή το έτσι έκανε τις αναφορές. Υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες ιστορίες, πραγματικά ωραίες ιστορίες. Μια ωραία ιστορία από αυτές, επειδή είπαμε για τα δόντια του, ότι μία από τις ελάχιστες φορές που πήγε στον θέατρο για ένα ραντεβού, δεν εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Στη θέση του καλέσαν τους Sex Pistols και είχε ξεκίνησε η καριέρα του Sex Pistols που έγιναν πια πολύ γνωστοί μέσα από την τηλεοπτική. Ναι, σωστό. Ήταν μια τάξη. Είναι ένα πολύ κλασικό βίντεο αυτό με τους Sex Pistols, να πούμε. Έτσι, το οποίο είναι. Πήγε οδοντίατρο. Δηλαδή, είχε οδοντίατρο που δεν πήγαινε ποτέ. Έχετε δει όλοι τον Freddie Mercury, έχετε δει πώς πετάνε τα δόντια μπροστά. Είχε τα εξτρά δόντια πίσω, είχε τόσο πάνω θέματα με τα δόντια, τα οποία φοβόταν, δεν ήθελε να τα πειράξει. Αυτή τη μία φορά που λέει, πρέπει να πας οπωσδήποτε, θα σου παίζουν τα δόντια. Ανακαλύψαμε τους Sex Pistols. Δηλαδή, βγήκαν στην τηλεόραση.
Αυτό. Σε ένα ξαναλέω αλίστου μνήμης βίντεο, ναι, που αξίζει να δείτε. Ναι, 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 ναι. Για τους για τους Sex Pistols. Μικρέ Κωστάκη, εσύ που υπογράφεις, συγγνώμη, μόνο για σένα, ναι, δεν ήθελα να το... κανονικά θα πρέπει αυτό το μήνυμα να πάει στην ώρα των μηνυμάτων, αλλά ναι, πρέπει να υποθεί τώρα για την επάνω στην κουβέντα. Και πρόσθετε επίσης άλλη κομματάρα του Bowie, το The Man Who Sold the World, αναγνωρίστηκε αρκετά αργότερα σε εκτέλεση του Midge Ure. Νομίζω ότι κάποιο άλλο ρήμα θες να χρησιμοποιήσεις. Ναι. Νομίζω ότι κάποιο άλλο ρήμα θες να χρησιμοποιήσεις. Κοίτα, και σχεδόν, ξέρεις, συγκινητικό ή λίγο απόκοσμο το γεγονός ότι ο Mercury ήταν άρρωστος από τον HIV. Ήταν καταπονημένος πολύ. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί στο Live Aid, γιατί το ήθελε πάρα πολύ. Ήταν λίγο η προσωπική του νέμεση όλο αυτό το πράγμα. Μετά τα όσα είχε κάνει, καταλάβαινε ότι τελειώνει το καντήλι του. Οπότε ήθελε να τα βρει με τους υπόλοιπους των Queen. Ήθελε να βρει με τον εαυτό του και ήθελε να αφήσει και κάτι πίσω σαν παρακαταθήκη. Γι' αυτό και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι στο Live Aid και να είναι καλά. Και όλα τα τραγούδια τα οποία έγραψε, με τελευταίο το Show Must Go On, που ήταν πια σε άθλια κατάσταση σωματικά. Να. Λέγεται ότι μπήκε μία φορά στο στούντιο και το έκανε με την πρώτη, δηλαδή. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να καθίσει παραπάνω και να κάνει δεύτερη και τρίτη εγγραφή. Που είναι ένα κομμάτι πια που ουσιαστικά προανήκει, λέει, σε εκείνη τη στιγμή το τέλος του, που θα ερχόταν μετά από πολύ λίγες μέρες. Ήταν πια, ήξερε ότι δεν του μένει πολύς χρόνος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι μια, στη δική μου αντίληψη, λατρεύω τους Queen και το Freddie Mercury, ήταν μια τεράστια απώλεια για τη μουσική. Πραγματικά θεωρώ τεράστια απώλεια. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί μουσικοί, πολλοί καλλιτέχνες έχουν φύγει από τη και ζωή. Και τυχαία να πούμε, το Show Must Go On είναι το τελευταίο κομμάτι του Innuendo, που είναι το άλμπουμ που βγαίνει τη χρονιά που πεθαίνει ο Freddie Mercury. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη, ναι, σε διακόψα. Όχι, γενικά διάφορες έτσι... διάφορες μνήμες που έχω και αναμνήσεις από κομμάτια των Queen και του Freddie Mercury και τα λοιπά. Δυστυχώς αυτό, υπάρχει ένα δυστυχώς γιατί τόσο νέος. Ναι. Είναι δύσκολο αν είσαι πολύ απομακρυσμένος από την ιστορία, από τη χρονολογία, να μπορέσεις να ορίσεις ή να κατανοήσεις το μουσικό μέγεθος που λέγεται Freddie Mercury και Queen, είναι η αλήθεια. Αλλά πέρα από πολύ μεγάλη, η Queen ήταν και πάρα πολύ ξεχωριστή, πρέπει να πούμε. Δεν ήταν δηλαδή μία, ήταν πάρα πολύ ξεχωριστή, γιατί ήταν και πάρα πολύ ξεχωριστή η εικόνα τους, γιατί αυτή την εικόνα ήθελε ο Freddie Mercury, αυτή την εικόνα επέβαλε ο Freddie Mercury και την πέρασε και ήταν μια χαρά, και μια χαρά άρεσε σε μια εποχή που έχει σημασία να το λέμε. Εντάξει, δεν ήταν ήρωας ο Freddie Mercury, αλλά ξέρετε, πρωτοπόρος ήταν. Ήταν δύσκολη εποχή για να προβάλλεις, πώς να πούμε, ανδρόγυνο ή γκέι στυλ συγκροτήματος για τόσο πολύ και να είσαι φάση, όχι Beatles, πιο διάσημος από το Θεό, αλλά κάπου εκεί κοντά. Αλλά κάπου εκεί κοντά ήταν η Queen συγκεκριμένα. Οπότε ήθελε πολλά κοχώνες, είναι αλήθεια. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Χαρή, ρίξτε αυτό το μικρό που θέλετε. Ναι, αερικό. Αερικό. Καλησπέρα, είπαμε πριν από 3-4 λεπτά. Ναι. Να σε αναπορωτάς. Ήταν ιδιωτικές καλησπέρες. Αυτό που έγραψα κιόλας, ότι δεν κάνουμε δυστυχώς ιδιωτικές καλησπέρες στον καθένα. Δηλαδή δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε να τις εκπομπήσουμε. Είναι καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Ηλία. Και την καλησπέρα μας στην Αμαλιάδα, βεβαίως, σας αγαπάμε. Τιμούμε τον Eric Carr επίσης, τον ενεργεία τράμερο που έφυγε την ίδια μέρα και όλα. Σήμερα θα ακούσουμε μόνο Queen, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Και όχι κάτι άλλο. Παιδιά, συγγνώμη, αν στο Live Aid, επειδή το έχετε στείλει κανένα δύο και ο Βλατέβες και κάποιος άλλος, ότι ήταν λίγο σεναριακή υπέρβαση αυτό, ότι όταν έγινε το Live Aid δεν είχε διαγνωστεί ακόμα με AIDS. Νομίζω ότι θυμάμαι ότι στην ταινία ήταν κάπως έτσι. Μπορεί και η ταινία να το γαργάλισε λίγο για λόγους μυθοπλασίας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, να πούμε ημίχρονα, στα παιχνίδια του Σουλού, γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πριν συνεχίσουμε. Breeze Lipsia είναι 0-4 το μάτς. City Paris 0-0, Atletico Milan 0-0, Liverpool Porto 0-0, και ρωτήθηκε ένα γκολ του Μανέος offside. Sporting Dortmund 2-0 και Sheriff Real Madrid 0-2. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι εδώ.
Δεν γινόμαστε ιδιαίτερα πιο σοφοί, ναι, αυτή τη στιγμή να πούμε με τα αποτελέσματα αυτά. Το προβάδισμα της Sporting μόνο για τη δεύτερη θέση, ναι, πίσω από τον Άγιαξ, είναι το ένα. Τα υπόλοιπα νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενα μέχρι εδώ, και βλέπουμε. Η Λειψία η οποία ρίχνει τα τέσσερα γκολ δεν θα κερδίσει τίποτα περισσότερο από την τιμητική τρίτη θέση, ναι, αν την καταφέρει και αυτή. Ναι. Αν την καταφέρει και αυτή. Γιατί ακόμα φαντάσετε, ακόμα και με το 0-4 ακόμα έχει αρνητικό συντελεστή γκολ, ναι, η Λειψία στο Τσουλού. Καταλάβες τι γίνεται. Παιδιά, τώρα αν θα ήταν με τις σημερινές θεραπείες, τώρα ο Μέρκιουρι μια χαρά. Δυστυχώς να κάνουμε. Η επιστήμη προχωράει αλλιώς. Τότε φέριζε. Ήταν πολύ καινούργια ασθένεια τότε. Φέριζε φάση. Και ο Μάτζικ μετά από λίγο καιρό, ναι, που είχε διαγνωστεί. Και εδώ πέρα και στην Ελλάδα όταν ξαφνικά τραγικά με τον Billy Bob, που νομίζω, ναι, ότι ήταν από τους πρώτους, ήταν ιστορία τρελή. Θυμίζω ότι λίγα χρόνια νωρίτερα ο πρώτος Mega Star, ο πρώτος Mega Star, γιατί, ναι, ο πρώτος ήταν ο Klaus Nomi, ο πρώτος Mega Star που σόκαρε πάρα πολύ, ναι, την, ναι, παγκόσμια κοινότητα, ήταν ο Rock Hudson. Ναι. Φοβερός γόης της εποχής, ναι, ναι, που ξαφνικά γκρεμίστηκε ο κόσμος όταν, όταν πληροφορήθηκαν ότι πέθανε από AIDS, ήταν ομοφυλόφιλος, ένας άνθρωπος για τον οποίο έλειωναν όλες οι γυναίκες, ναι, όλες. Και ήταν ένας κούκλος. Πολύ αρενοπός, πολύ στιλάτος. Στον γκρεμίστηκε ο κόσμος, πρέπει να πω, και θα το πω γιατί το θυμάμαι, ότι δεν, εντάξει, δεν είχε γκρεμιστεί ακριβώς, αλλά υπήρξε ένα σοκ. Θυμάμαι όταν ευρισκόμενο στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι το 94 ή το 95. Νομίζω αρχές 95 πρέπει να ήταν. Όταν σε Κυριακάτικους Times, στο περιοδικό που βγάζαν ως ένθετο τότε Κυριακάτικοι Times, αποκαλύπτεται, νομίζω για πρώτη φορά, ναι, τότε το 95, 4 χρόνια, 3,5 χρόνια μετά το θάνατο του Freddie Mercury, η όλη ιστορία της καταγωγής του. Ναι. Η οποία, καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα 1995, δηλαδή οπωσδήποτε ήταν γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε παγκοσμίως γνωστή. Ότι ήταν από τη Ζανζιβάρη, ότι το λέγανε Φαρόχ Μπουλσάρα κτλ. Αυτή η ιστορία είχε μείνει για το ευρύ κοινό, να το πούμε, λίγο στο σκοτάδι. Ναι, ναι. Και ξαφνικά θυμάμαι τι εντύπωση είχε κάνει αυτό που το συζητούσαν όλοι, ρε παιδί μου. Από τη Ζανζιβάρη. Από τη Ζανζιβάρη, ποια Ζανζιβάρη, τι. Ναι. Και τα λοιπά. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Α, καλά. Ευτυχώς είπαμε. Ευτυχία για τους Queen και κάθε τέτοιο συγκρότημα και κάθε Freddie Mercury που μπορεί να μένει στην Αθανασία και στην αιωνιότητα με τα τραγούδια του. Και ο συγκεκριμένος τα έχει. Εγώ λέω και με τις ταινίες, γιατί ας πούμε η συγκεκριμένη ταινία για τους Queen και για τον Freddie Mercury ήταν μια εξαιρετική ταινία. Πραγματικά πριν από λίγα χρόνια. Το οποίο έδωσε την ευκαιρία και σε μικρότερους ανθρώπους, γιατί διαφορετικά το μαθαίνεις από μια ταινία και διαφορετικά αν κάτσεις να ψαχτείς μόνος σου. Η ταινία ακούς, ξέρεις, μια ταινία οσκαρική, καλές, πας να τη δεις και μαθαίνεις. Και μετά μπορεί να ψάξεις τα τραγούδια τους. Να. Δηλαδή, για εμάς που τους γνωρίζαμε τους Queen, ήταν μια υπέροχη ταινία που μας θύμισε πράγματα, που είδαν πράγματα που τα ξέραμε ήδη ενδεχομένως και τα είδαμε οπτικοποιημένα και ήταν ωραία. Για αυτόν που δεν γνωρίζει, έχει ακούσει ενδεχομένως 2-3 πράγματα, μια τόσο καλή ταινία του δίνει την αφορμή να πάει και να ψάξει. Να πάει να ψάξει τα βινίλια του μπαμπά του. Να μπει στο YouTube και να δει πράγματα, να διαβάσει συνεντεύξεις, να δει κάποιο ντοκιμαντέρ. Γιατί υπάρχουν και πολύ ωραία άλλα ντοκιμαντέρ για το Mercury. Πέρα από την ταινία που είναι βασισμένη στη ζωή του, υπάρχουν πολλά πράγματα. Ευτυχώς έζησε μια εποχή που υπήρχε καταγραφή υλικού, βιντεάκια και άλλα τέτοια πράγματα. Δεν ήταν τόσο παλιός που να ψάξει από εδώ κάνα ασπρόμαυρο και κάνα άλλο πραγματάκι παραπέρα. Υπήρχαν αρκετά πράγματα που έχουν μείνει. Αυτά. Γιατί γελάτε? Γελάω, εντάξει, ναι, με διάφορα μηνυματάκια. Ωραία, ναι, είναι, ωραία, ναι, είναι. Πάντα υπάρχουν οι fans, πάντα υπάρχουν οι haters. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πώς εκφράζεστε είναι το θέμα. Πάντα το θέμα είναι πώς εκφράζεστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα γρήγορο follow-up σε χθεσινό για να το προσπεράσουμε. Χθες είπαμε σε κάποια φάση ότι ψήφισε κατά της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας η Ολομέλεια της Ευρωβουλής. Ναι. Το συμπληρώνω σήμερα λέγοντας ότι η Ολομέλεια της Ευρωβουλής δεν ψήφισε εναντίον μόνο της Ευρωπαϊκής Super League. Ναι. Ψήφισε εναντίον όλων των κλειστών λιγκών. Ναι. Και έχει σημασία να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Διότι σου λέει ότι καμία κλειστή λίγα
θέλω να πω. Έχουμε ένα ανοιχτό πράγμα FIBA ULEB Ευρωλίγκα. Π.χ. Ναι. Λέω εγώ. Έτσι. Σου λέει όχι, καμία κλειστή λίγκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να μην σκέφτεται κανένας. Έχει την αρμοδιότητα να το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Γιατί άλλοι έχουν πάει στα δικαστήρια και έχουν δικαιωθεί. Όλοι στα δικαστήρια πηγαίνουν. Αυτό σου λέω. Όλοι στα δικαστήρια. Ξέρω, αν δεν μπορεί ολομέλεια της Ευρωβουλής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το νομικό πλαίσιο. Όχι. Okay. Μην λέω και χαζομάρες. Εντάξει. Δεν το γνωρίζω. Εισηγητής του θέματος, θα το πούμε για την ιστορία. Ήταν ο Πολωνός Ευρωβουλευτής και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Τόμας Φρανκόφσκι. Μάλιστα. Ο οποίος ασχολήθηκε ο άνθρωπος. Και μπράβο του. Και μπράβο του στην περίπτωση αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, στα υπόλοιπα αθλητικά, ένοχος ο Μπενζεμά, ναι, το μάθε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή για την ιστορία. Να το πούμε, και 75 χιλιάρικα πρόστιμο. Εντάξει, μια ηθική δικαίωση για τον Βαλμπουενά και τίποτα παραπέρα, λέω εγώ. Ναι, και προσέξτε όμως, στην ετιμιγορία αναφέρθηκε το Μπενζεμά. Αναφέρθηκε το δικαστήριο ότι δεν τον τιμωρούμε με πιο βαριά ποινή που κανονικά θα έπρεπε να τον τιμωρήσουμε, διότι το αναγνωρίζουμε ως ελαφρυντικό ότι δεν είχε αντιληφθεί, λέει, τον εγκληματικό χαρακτήρα της πράξης του. Να το πούμε γι' αυτό, διότι αλλιώς μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, 5 χρόνια φυλάκιση και δεν ξέρω εγώ τι. Okay. Λέω απλά λοιπόν μια ειδική δικαίωση για τον Βαλμπουενά, για τον Βαλμπουενά, ναι, ναι. Καθώς ούτε φυλάκι θα πάει ο Μπενζεμά, ούτε ξέρεις, θα ξαναβρεθεί εκτός εθνικής ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δηλαδή αυτά τα αφήνουμε πίσω. Έμεινε, βέβαια, το πλήρωσε στο κομμάτι της εθνικής, το πλήρωσε σίγουρα, το πράγμα σίγουρα, για πολλά χρόνια. Βέβαια. Αυτό. Να πούμε ότι οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι του, οι άλλοι τέσσερις, φάγανε φυλάκα από 1,5 έως 2,5 χρόνια. Ναι. Έτσι να το αναφέρουμε, γιατί έτσι έκλεισε η ιστορία. Να πούμε επίσης, μιλώντας για φυλάκα, ότι ο Μίκολη θα πάει στη φυλακή. Ο Φαμπρίτσιο Μίκολη θα πάει στη φυλακή 3,5 χρόνια. Ναι. Θυμόμαστε όλοι τον Φαμπρίτσιο Μίκολη, τον αγαπημένο κοντομπίπ αρχισκόρερ. Ο Μίκολη, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος, ζήτησε τη βοήθεια της Ιταλικής Μαφίας για να πάρει πίσω χρήματα που του είχε δανείσει ένας πρώην φυσιοθεραπευτής Παλέρμο για να αγοράσει ένα νυχτερινό μαγαζί. Αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε εκβιασμό. Είχε καταδικαστεί ο Μίκολη από το 2017. Έκανε έφεση και όλα τα υπόλοιπα. Η έφεση του απορρίφθηκε οριστικά. Οπότε ο Φαμπρίτσιο Μίκολη πηγαίνει κανονικά 3,5 χρόνια φυλακή. Ναι. Αυτό. Οι μαφιόζοι άραγε θα πάνε. Το λέω γιατί καλώς να πάει φυλακή ο καθένας. Μήπως δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη μαφία και λέμε, ας βάλουμε τον Μίκολη φυλακή. Τώρα αυτοί που πήγανε και εκβιάζανε τον. Η φυσική αυτούργη δηλαδή. Αυτοί που πήγαιναν στον άνθρωπο που χρώσταγε τα λεφτά στον Μίκολη και τον τραμπούκησαν, τον απείλησαν, οτιδήποτε άλλο, άραγε την πλήρωσαν αντίστοιχα. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν έχω να σου απαντήσω. Και για να μην λέμε μόνο άσχημα πράγματα, να πούμε ότι μάθαμε σήμερα σε σχετικό πόστο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υφυπουργείο τι διάλο είναι, ότι το λάδι από ελιές αρχαίας Ολυμπίας κυκλοφορεί κανονικά. Ποιο, συγγνώμη, το. Το λάδι από ελιές αρχαίας Ολυμπίας. Ναι. Το περίφημο που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι μπορεί να το κάνουμε. Το είπε, ενώ είχε ήδη γίνει. Ναι. Δεν το είπε τώρα τυχαία. Okay. Κυκλοφόρησε κανονικά, οπότε. Έχει κυκλοφορήσει από το καλοκαίρι, μάλιστα, από ό,τι μάθαμε. Βέβαια, σήμερα έγινε το post. Ναι. Έτσι. Okay. Αλλά έγινε η ενημέρωση ότι η παιδιά κυκλοφορεί κανονικά, ότι πωλείται, ότι είναι αναμνηστικό, μπορεί να το πάρει στα μουσεία κτλ. Εκεί στα σχετικά μουσεία γύρω-γύρω, τέλος πάντων, στην Ολυμπία. Mm-hmm. Εκεί μπορεί να το βρει, να το πούμε έτσι, για να το προμηθευτεί. Έχει το μαγευτικό όνομα Χάρισμα Διός. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι Χάρισμα Διός, όχι Χάρισμα Διός. Όχι, δεν είναι ονοματεπώνυμο. Αυτό λέω, γιατί έτσι όπως το παίζει, ναι, ακούστηκε σαν Χάρισμα Χάρης Αλεξίου. Διός. Ναι, ακούστηκε λίγο σαν Χάρισμα Διός. Ναι, ναι, το κατάλαβε. Ναι, ναι. Όχι, είναι Χάρισμα Διός, οπότε καταλαβαίνετε, και αν μας ακούτε εσείς όλοι οι Ελλάνοι και οι λοιποί, ότι ετοιμαζόμαστε για αρχαιοελληνική χωριάτικη, έτσι. Πλέον με φανταστικό, με σούπερ λάδι. Αν μπορεί κάποιος να μας βρει και κάποιο λάδι ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούσε επιθεία για να δίνει τους χρησμούς, μπορεί να είναι και πιο εύγευστο. Έτσι. Καλοδεχούμενο κι αυτό, έτσι. Μπορεί να είναι ένα λάδι το οποίο να το βάζεις σαλάτα και μετά να βλέπεις τα μελούμενα. Ήξεις αφήξεις που κάνεις έτσι μπορώ τώρα και πάρα εδώ πέρα. Να παίξουμε αυτά τα νούμερα στο Τζόκερ. Τα είδα κάπως σε μια ενόραση. Και πολέμο φρίξεις. Γεια σας, δελτίο. Λοιπόν, 0-1 η Παρί με Μπαπέ πριν από ένα λεπτό. Ναι. City. Το μοναδικό γκολ που έχει σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο.
Ωραία, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και γκόλι Λεβέρ. Ναι. Ναι, γκόλι Λεβέρ. Κάτσε να θα μετρήσει, γιατί το στο προηγούμενο πανηγυρίσανε και κάνανε διάφορα, αλλά δεν. Αλλά δεν, οπότε ας περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό θέλω να... μάλλον να πούμε το Europa για να φύγουμε από τα αθλητικά, γιατί έχουμε και διάφορα άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Να πούμε το Europa, να δώσουμε ό,τι είναι να δώσουμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια αύριο και εδώ, θυμίζω, πρώτη-τελευταία αγωνιστική, πολύ ωραίο γκολ. Να το αν βρήκε πουθενά η μπάλα, δεν κατάλαβα. Ε? Όχι, όχι. Ωραίο σκροπάκι του Αλκάνταρα. Όχι. Πέρασε ανάμεσα από διαμετικού. Εντάξει, δεν πιανόταν. Δεν πιανόταν. Ναι. Αυτό είναι το δεν πιάνεται. Το δεν πιάνεται. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Θες να λέω και βαθμολογίες, θα τον μπλέξουμε πάρα πολύ. Είναι πολλά γκρουπ. Άμα είναι πολλά γκρουπ, όχι, άστο. Λοιπόν, πάμε. Πρώτος όμιλος. Μπρόντμπι Λιόν. Η Λιόν είναι ήδη περασμένη εδώ πέρα, να πούμε. Η δεύτερη θέση παίζεται. Ωραία. Άσος. Όχι. Όχι, ρε. Δεν θα το χτυπήσουν το παιχνίδι, εσύ, άμα είναι περασμένη. Εντάξει. Εγώ λέω άσος. Είναι περασμένη. Οκ. Okay. Χ. Και Rangers Σπάρτα Πράγας. Εδώ παίζουμε τη δεύτερη θέση. Με βαριά καρδιά θα στηρίξω Rangers αυτό το παιχνίδι. Και εγώ με βαριά καρδιά. Και εγώ με βαριά, ρε. Και εγώ με βαριά. Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο κόλαση μεταξύ Μονακό, Ρεάλ Σοσιεδάδ και PSV. Και τα παιχνίδια είναι PSV Sturm Graz. Άσος. Μοναδική αποκλεισμένη Sturm, συμφωνώ. Και Μονακό, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Άσος. Θα είναι άσος, ναι. Θα είναι άσος. Το καυτό Λουιντέ. Καυτό. Στον τρίτο όμιλο έχει γίνει ήδη το Σπαρτάκ Μόσχας Νάπολη. Τελείωσε 2-1. Οι δύο ομάδες είναι στους 7 βαθμούς με 5 παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά γίνεται χαμός με το αποτέλεσμα αυτό, διότι. Μπενζεμά μόλις γκολ, ναι. Να πω για το παιχνίδι της Σερίφη. 0-3, ναι. Real, ναι. Λοιπόν, διότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν 7 βαθμούς με 5 παιχνίδια και είναι από πίσω με 4. Η Λέγκια με 6 και η Λέστερ με 5. Μάλιστα. Οπότε σε αυτό το όμιλο γίνεται της Μουρλής. Ναι. Και το παιχνίδι είναι Λέστερ Λέγκια. Θα είναι άσος. Καταλαβαίνεις, πάμε σε μια τελευταία αγωνιστική, συμφωνώ, στον οποίο θα έχουμε Λέστερ 8, Σπαρτάκ 7, Νάπολη 7, Λέγκια 6. Ναι. Τρομερός τζόγος. Λοιπόν, πάμε στον όμιλο του Ολυμπιακού, θυμίζουμε. Άιντραχτ 10, Ολυμπιακός 6, Φενέρ 5, Αντβέρπ 1 βαθμός. Ναι. Και τα παιχνίδια είναι Άιντραχτ Αντβέρπ. Θα είναι άσος. Και Ολυμπιακός Φενέρ. Θα είναι άσος. Άσος, ρε. Ρε, άσος, ρε. Λοιπόν, πέμπτο γκρουπ. Ανοιχτό και εδώ, με τη Γαλατά να έχει προβάδισμα. Και τα παιχνίδια μας είναι Γαλατά Μαρσέιγ. Μας έχει κάνει 4 ισοπαλίες, να θυμίσω. Ποιος ή? Η Μαρσέιγ έχει κάνει 4 ισοπαλίες στον όμιλο. Εγώ λέω θα κερδίσει και θα γίνει μούτι ο όμιλος. Διπλό λοιπόν. Διπλό. Διπλό. Και Λοκομοτίβ Μόσχας Λάτσιο. Ναι. Εγώ λέω χι εδώ. Εγώ λέω άσος. Οκ. Okay. Έκτος όμιλος Χαμούλης με την Πράγκα να έχει προβάδισμα. Αυτή τη στιγμή. Και τα παιχνίδια είναι Μίντιλαντ Μπράγκα. Μίντιλαντ παίζει. Χου. Οκ. Okay. Ναι. Και Ερυθρός Αστέρας Λουντογκόρετς. Άσος. Άσος. Συμφωνώ. Πάμε στον 7ο όμιλο. Εδώ πέρα πλην της Φερεντσβάρος που δεν έχει πάρει βαθμό. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες παίζουν για τις... για τις θέσεις και τα παιχνίδια είναι Μπέτις Φερεντσβάρος. Θα είναι άσος. Και Λεβερκούζεν Σέλτικ. Θα είναι άσος. Πάμε στον 8ο όμιλο. Σαφές προβάδισμα για τη West Ham. Δυναμό Ζάγκρεμπ με 6, Γκένκ με 4, Ραπίτ με 3. Λέω εδώ πέρα τη βαθμολογία γιατί έχει ενδιαφέρον. Ραπίτ Βιέννης West Ham. Θα είναι διπλό, λέω εγώ. Θα είναι χ. Θα okay. Είναι χ. Και Δυναμό Ζάγκρεμπ Γκένκ. Θα είναι άσος, ναι. Τι τελειώσαμε αυτά, ήτανε. Ξέρω εγώ. Όχ. Ναι, τελειώσαμε. Ναι. Κοίτα να δεις. Α, δεν είπαμε μόνο, συγγνώμη. Ναι. Μην το αφήσουμε. Το ΠΑΟΚ. Δεν το κάνουμε, να πούμε μόνο.
για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια του ομίλου του και την βαθμολογία. Ναι. Μόνο εκεί, δεν ασχολούμαστε με κανένα άλλο παιχνίδι, αλλά με τον όμιλο του ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε, διότι παίζεται και πρόκριση. Θυμίζω, έκτος όμιλος, Κοπεχάγη 9, Σλόβαν Πρατισλάβας 7, ΠΑΟΚ 7, Λίνκολν 0. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και τα παιχνίδια είναι Λίνκολν Κοπεχάγη. Θα είναι διπλό. Και Σλόβαν Πρατισλάβας ΠΑΟΚ. Εγώ λέω χι. Είμαι μεταξύ χι και διπλό. Θα πω διπλό, ρε. Διπλό, ρε. Μακάρι, διπλό. Μακάρι, διπλό. Αλλά το βλέπω χι και θα πάει να παίξει τα γκολ στη τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ. Διπλό, ρε. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα γίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τέλος μετά της Ευρώπης. Έχουμε κανένα άλλο γκολ. Όχι, 0-3. Αυτά που είπαμε 0-4. Ωραία. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω στα υπόλοιπα θέματα μας, κύριε, τα έξω αθλητικά, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και σήμερα, πρέπει να πούμε. Ναι. Διότι μάθαμε 2-3 πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Όπως, για παράδειγμα, ότι χθες το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μια νέα ομάδα, η οποία θα ερευνά Task Force. Μια Task Force ακριβώς. Alien Task Force. Όπως το είπες, μια Alien Task Force, η οποία θα ερευνά αναφορές για παρουσία UFO σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο. Ναι. Εντάξει. Αυτό έγινε συγκεκριμένα, θέλω να σου πω, διότι από 144 αναφορές διαγνώστου του ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, οι 143 παρέμειναν με ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα. Δηλαδή, τη μία εξηγήσαμε μόνο και είπαμε, α, είναι, ξέρω εγώ, αυτό, μετεωρολογικό μπαλόνι. Ναι. Είναι μαχητικό αεροπλάνο. Τα υπόλοιπα όλα από τα 144, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο, δηλαδή, για κανένα δεν μπορέσαμε να δώσουμε στην πραγματικότητα μία εξήγηση πιστική. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια, ας πούμε, ένα τεράστιο ερωτηματικό δίπλα από όλα αυτά. Οπότε στο πρέπει να το ψάξουμε. Είναι πολλά. Οπότε φτιάξανε λοιπόν την ομάδα με το φανταστικό όνομα Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. Ναι. Έτσι θα λέγεται η ομάδα. Το λέμε μπερδεμένα, ώστε αν μας υποκλέπτουν επικοινωνίες οι εξωγήινοι να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Είναι πολύ μπερδεμένο. Αν λέγαμε κάτι απλό, το καταλαβαίνανε. Τώρα έτσι λίγο τους μπερδεύουμε. Ναι. Είναι λίγο, ξέρεις, διαθαλασσαίως το κάνουμε. Σωστό. Το κάνουμε λίγο ο Νίκος Κούκος. Το πιο ωραίο είναι ότι αν διαβάσει κάποιος το τι ακριβώς θα κάνει αυτή η ομάδα. Ναι. Ναι, και θα εργάζεται για να ανοιχνεύει, μάλιστα να αναγνωρίζει, για να ταυτοποιεί αντικείμενα, μάλιστα. Okay. Καθώς και για να αξιολογεί και, προσέξτε, να μετριάζει οποιασδήποτε απειλές συνδέονται με αυτά. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να μετριάζει οποιασδήποτε απειλές, δηλαδή? Μπαίνει ένα ούφο, ας πούμε, από πάνω, σηκώνουμε τα Ray Mental, του ρίχνουμε. Καταλάβεις τι γίνεται? Επειδή Αμερική... Μία συστοιχεία Patriot και ρίχνουμε. Ναι, ξέρω, τι να σου πω τώρα. Τα Artemis δεν λεγόντουσαν τα πυραυλικά μας που τα κατεβάζουν παραλάσεις. Δεν το θυμάμαι, αλλά σε στηρίζω. Δεν το θυμάμαι. Βγάζαμε στις στοιχείες με τους πυράβλους παλιά στις παρελάσεις και λέγαμε. Ας μου θυμίσει κάποιος αν το λέω σωστά ή έχω μπερδέψει τα ονόματα. Μήπως είναι τα Artemis. Τέλος πάντων, ναι. Ωραίο ακούγεται. Ναι. Αν με ρωτάς εμένα. Ωραιότατο ακούγεται. Ναι. Το συγκεκριμένο. Οπότε είναι μια χαρά. Και πάρα πολύ ωραία. Καμία έκπληξη δεν θα γίνει. Όλα by the book. Τι θέτε τώρα δηλαδή? Μας κάνετε κουμάντο και στις προβλέψεις? Αν θέτε, μην δεν είπαμε διπλά, είπαμε και διπλό. Τι θέτε? Είπε ο κύριος Κώστας διπλό. Τον πάω. Και χι είπαμε. Μέσα σε όλα. Δεν είμαστε καλά. Εντάξει. Στρομερά πράγματα. Λοιπόν, πώς δώσει καλή τύχη στην ομάδα αυτή, την AOYMSG, όπως θα είναι το. Ναι. Το ακρονίμιό της. Μπράβο της και να πάει πάρα πολύ καλά. Και να μάθουμε και πράγματα. Έτσι, τώρα 143 γκολ η City. Γκολ η City, ναι. Με τον Sterling. Μάλιστα. 1-1 λοιπόν, στο 63. Α, και πάντα πρέπει να περιμένουμε. Ξέρετε, όταν δεν έχει δει τη φάση, περιμένει τη μάδα τι θα γίνει. Μήπως υπήρχε τίποτα περίεργο, μήπως έγινε. Τραυματίζονται παίχτες σε πανηγυρισμούς για γκολ που δεν μέτρησαν. Τρομερό πράγμα. Τρομερό. Εντάξει. Ναι, το δόλιο αυτόν. Λοιπόν, όχι, δεν βλέπω κανένα θεματάκι. Λογικά μετράει το γκολ, παρότι δεν το έχουμε δει. Αλλά μετράει. 1-1. Αυτά πανηγυρισμοί από την μία. Κατήφια από την άλλη. Τα γνωστά, για να δούμε και πώς μπήκε.
εδώ πέρα. Παιχνίδι με πάσα στην περιοχή. Ένα ωραίο γέμισμα. Βγαίνει από πίσω γραμμή, περνάει μπάλα. Ωραία, ποιος έκανε αυτό το ωραίο τακουνάκι που άδειασε την άμυνα. Δεν ήταν τακουνάκι ακριβώς, όχι, ναι, δεν ήταν τακουνάκι. Μπα σε δώσει λίγο τυχερό, αλλά μπήκε 1-1 City Paris στο 63. Αν το έκανε κανένα Ζεζούς, θα λέμε ότι το ήθελε. Ναι. Ο σπουδαίος τεχνίτης Βραζιλιάνος. Λοιπόν, Άρτεμις ήταν πυροβόλα, ναι. Νίκη Ηρακλής ήταν πυραυλικά. Μάλιστα, μάλιστα. Άρτεμις 30 από την ΕΒΟ, δηλαδή τώρα πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Ναι. Ναι, Άρτεμις, ναι, Άρτεμις. Κοίτα εδώ τώρα τι γίνεται. Ναι. Α, είστε πολύ ενημερωμένοι. Α, είστε πολύ ενημερωμένοι. Μπράβο, μπράβο. Έβγε. Ορίστε, ο Καρεμπέος λεγόταν Άρτεμις 30 και τώρα υπάρχει έκδοση Άρτεμις 50. Τι μου λες. Φοβερά πράγματα. Ναι, μωρή ΕΒΟ. Παίξε μπαλίτσα στα οπλικά συστήματα. Τι μου λες τώρα. Έτσι. Μωρέ, μπράβο. Οκ. Θαυμάσιο είναι αυτό. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, σε άλλα νέα, σε άλλα διασπαστικά, προπαγανδιστικά νέα, ναι. θα τα έλεγα, τα οποία πρέπει να σου πω ότι ακολούθησα μέχρι την πηγή τους. Ναι. Δεν αρκέστηκα στην απλή αναφορά στα ελληνικά σετ, αλλά ακολούθησα μέχρι την πηγή τους. Συμβαίνει το εξής. Υπάρχει ένα, να το πω ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, νομίζω ότι θα ήταν πολύ υπερβολικό, πολύ γλυκός ο τίτλος. Μία περίεργη ιστορία, μία υπηρεσία ειδήσεων, ας το πούμε πρακτορείο ειδήσεων, ναι. η οποία λέγεται Radio Free Asia. Ναι. Αλλά επειδή εμείς εδώ ψάχνουμε και δεν μείναμε σε αυτό, αυτό που λέγεται Radio Free Asia και κάποιος θα φαντάζεται ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιο μικρό ασιατικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι στην πραγματικότητα μία αμερικανοθρεμένη και αμερικανοχρηματοδοτούμενη ΜΚΟ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Η οποία μεταδίδει νέα πληροφορία τα λοιπά για το ασιατικό κοινό. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι αμερικανικών συμφερόντων. Ναι. Ωραία, το κρατάμε, κρατάμε. Ναι. Αυτή είναι η πηγή μας, ναι. λοιπόν. Εντάξει, για να τα λέμε όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι. Μιλάς για το ανίκιο, ένα ακόμα ανίκιο χτύπημα για τη Βόρεια Κορέα. Ακριβώς, Κώστα. Okay, ακριβώς, okay, γιατί το διάβασες και εσύ, αλλά δεν φταίσες μέχρι το ρέντεο. Φτάσαμε ειδικά με δημοσιογραφία. Λοιπόν. Δεν έφτασα. Φτάσε όμως. Radio Free Asia, λοιπόν, γιατί έφτασα. Ναι. Το Radio Free Asia, λοιπόν, είπε το εξής, έβγαλε μια είδηση που λέει ότι, κοιτάξτε, κάποιοι, λέει, πολίτες της Βόρειας Κορέας πιαστήκανε στα σύνορα Βορείου-Νοτίου Κορέας να κουβαλάνε στικάκια USB τα οποία είχαν μέσα το Squid Game. Oh. Λες, τι έγκλημα καθοσιώσεως είναι αυτό. Τι έχει γίνει ακριβώς, τι έχει παίχτη. Ναι, λέει, και δύο από αυτούς τους στείλανε για 5 χρόνια καταναγκαστικά έργα και άλλον έναν, και άλλος ένας έφαγε ισόβια. Ναι. Και κάποιους τους κατηγορήσανε, και κάποιοι πεθάνανε μάλλον. Σου λέει, εντάξει, να το κάνουμε λίγο ακόμα, λίγο περισσότερο. Πώς θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου. Εντυπωσιακό, ναι. Επίσης, λέει, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι 7 μαθητές γυμνασίου, ναι. από την πόλη Τσόγκτζιν συγκεκριμένα, ναι. και από την επαρχία της Νόρθχαμγκιόνγκ, ναι. συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο από την 109η ειδική μονάδα κρούσης. Μάλιστα. Να παρακολουθούν το Squid Game. Τι λες, παιδί μου, τώρα. Τρομερά πράγματα. Η 100η δηλαδή είναι επιφορτισμένη με το να βρίσκει. Ακριβώς, Κώστα. Ποια σκουλίκια, ποια υπεριαλιστικά σκουλίκια. Κώστα, το λες υπερστάζει μέλητος αυτή τη στιγμή. Μιλάς, κάνεις δημοσιογραφική ανάλυση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Και λέει ότι
όταν... αυτή την ελεηνή σειρά που δείχνει αυτή η πρωταγωνίστρια που είναι με καταγωγή από τη Βόρεια Κορέα, έτσι, η πρωταγωνίστρια, έτσι, η οποία έφυγε από τον παράδεισο σύμφωνα με αυτά τα σκουπίδια τα υπεραλιστικά για να πάει στην τουαλέτα της Ασίας που λέγεται Νότια Κορέα, φεύγοντας από τον παράδεισο που λέγεται Βόρεια Κορέα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει τους πιάσαν, λέει, αυτούς τους 7. Ναι. Και αποκάλυψε, γιατί έτσι έγινε. Σε κάποια γιάφκα βλέπαν τους. Σε κάποια γιάφκα τον βλέπαν, προφανώς. Και ένας από αυτούς λύγησε από την πίεση και έδωσε. Αυτό ακούγεται λάθος τώρα. Μπορεί κάποιος να πει, ξέρω εγώ, ότι τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο. Τον κοίταξαν στα μάτια και του λένε. Και του είπαν. Του είπαν ακριβώς ότι αν είσαι πατριώτης, πες μας, σε παρακαλούμε, ποιος σου έδωσε το USB. Και είπε ποιος σου έδωσε το USB. Είμαι πατριώτης. Και θα σας πω ότι μου το έδωσε ο τάδε. Και πήγαν σε αυτό το τάδε και φτάσαν στην αρχική πηγή που ήταν αυτός που έβαλε τα USB στη χώρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τιμωρήσαν μάλιστα και τους καθηγητές του σχολείου και διάφορα τέτοια πράγματα. Και αν ο παραγωγός Squid Game, ο πολύ επιτυχημένος και πολύ διάσημος πλέον που θα γυρίσει το 2, έχει κάκαλα, ας πάει να κάνει τα γυρίσματα στη Βόρεια Κορέα, λέω εγώ. Για να ακούσουμε και αυτή την πλευρά της ιστορίας. Πολύ καλά το λες, Κωστά. Το λες πάρα πολύ καλά. Εμείς θέλουμε να σας μεταφέρουμε την ιστορία. Ας γίνουν τα επόμενα αγωνίσματα στο φιλόξενο σπίτι του Κιμ Γιονγκούν. Ακριβώς. 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 Στο ανοιχτό για όλους σπίτι του Κιμ Γιονγκούν. Και στην αγκαλιά που χωράει όλα τα παιδιά και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Λέω εγώ. Κυρίες και κύριοι, παρόλα αυτά θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με κάτι διαφορετικό. Με μια διαφορετική είδηση. Με ένα ακόμα κτύπημα στο μαλακό υπογάστριο, αν με επιτρέπεις Κώστα, των γαστεμαργικών συνηθιών του κόσμου, καθώς η Ισραηλινή startup, η Redefine Meat, η οποία εντυπωσιάζει. Τι είναι αυτή η... Redefine Meat, Ισραηλινή startup, επιδιώκει να γίνει μεγαλύτερη εταιρεία κρέατος στον κόσμο, διότι... Κρέατος, δεν ξέρω αν άκουσες. Έτσι. Διότι ισχυρίζεται, Κώστα, φίλες και φίλοι, ότι έχει βρει μια επαναστατική εναλλακτική λύση κρέατος. Ναι. Τις περίφημες plant-based μπριζόλες, Κώστα, φίλες και φίλοι. Ναι. Plant-based, οι οποίες βγαίνουν από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Έτσι. Και στις οποίες ο μυϊκός ιστός, ο λιπόδης ιστός και το αίμα αντιγράφονται όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά με συστατικά από. Κώστα, κάνω μια παύση εδώ. Το ξαναλέω. Η plant-based ακούστε τι λέω τώρα, όσοι δεν κόψατε τα αυτιά σας. Η plant-based μπριζόλες, το λέω ολόκληρο, το αδέα σταματήσω, έτσι, να είστε έτοιμοι. Οι plant-based μπριζόλες βγαίνουν από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Όπου ο μυϊκός ιστός, ο λιπόδης ιστός και το αίμα αντιγράφονται όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά με συστατικά από σόγια, μπιζέλια, παντζάρια, και λίπος καρύδας. Εντάξει. Αλλά θα έχει τη μορφή μπριτζόλα σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Θα βγαίνει, θα, δηλαδή οπτικά, βεβαίως, θα λες, α, μια μπριτζόλα. Ακριβώς, Κώστα. Αλλά θα τρως και θα είναι, ξέρω εγώ, παντζάρια, φακές και ροβίθια. Μάλιστα. Ναι. Αυτό. Αυτό. Και αυτοί ετοιμάζονται να κατακτήσουν τον κόσμο. Ναι. Αυτό ετοιμάζονται να κάνουν. Θα το βάλουν σε χιλιάδες εστιατόρια στην Ευρώπη. Στα οποία εμείς οι δύο τουλάχιστον και ο Χάρης φαντάζομαι δεν θα πάμε να φάμε. Ναι. Για να καταλάβετε, Μάρτιο ή Απρίλιο έρχεται Ολλανδία-Βέλγιο, από εκεί θα ξεκινήσουν. Θα πάνε εκεί να κάνουν τις πρώτες δοκιμές τους. Και σύντομα. Θα παραγγέλνεις, θα λες, παιδί μου, παιδί, τύπωσέ μου μια μπριζόλα. Ναι. Θα σου λέει, μας τελείωσε το φυτικό μελάνι, κύριε. Ναι. Να λες, εντάξει. Φέρε τη σαλάτα και βλέπουμε. Ναι. Περιμένω. Και άλλαξε ένα τόνερ. Ναι, μπράβο. Ναι. Άλλαξα. Θα πει, κύριε, συγγνώμη, ήταν ενάρθει, αλλά κόλλησε το χαρτί στον προηγούμενο. Θα σου πει. Ναι. Ναι, θα περιμένω. Εντάξει. Θα περιμένω. Εντάξει. Αξίζει να περιμένει για τέτοια γεύση άλλωστε. Θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Μινά να το φτιάξει. Γιατί πάντα ο τεχνικό είναι ένα τίμιο που λέγεται Μινά. Φωνάξει το Μινά να φτιάξει το τόνερ. Ωραία, όχι, μια χαρά. Μια χαρά και 2-0 η Λίβερπουλ εντάξει με το Σαλάχ. Ναι. Υπέροχα. Ναι. Αυτά υπέροχα. Ωραία, τι άλλο ωραία, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Πόσα υπέροχα πράγματα χωρέσει. Μας έχεις ωραία πράγματα, χαρμόσυνα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι πάμε σε πολιτικό δελτίο. Ναι, με αυτά και με αυτά και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο με τα δικά σας μηνύματα.
Βεβαίως και respect στο Vegas Live Stage που ως άλλος Κωνσταντίνος Αργυρός βρήκε το target group του στο Fight Club. Βεβαίως και ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Με Βελισάρη, με ξέρω εγώ, Χαρά Βέρα κτλ. Ό,τι πρόλαβα να ακούσω. Και τσίφτηκε κάτι σε ταβλιάρι. Χάρη, κάτι έλεγε το τραγούδι πριν. Τσίφτηκε ταβλιάρι, κάτι που δεν ακούσαμε καλά, αλλά όλοι φαντασιωθήκαμε με έναν όμορφο τρόπο. Βρέστο, σε παρακαλώ, βρέστο. Μήπως 1% είναι αυτό που λαχταράμε όλοι να είναι. Παιδιά, σως. Ναι. Έρχεται ναι το φρέσκο για γούτσου γούτσου. Έχω στο ψυγείο για κάτι τέτοιες ώρες ένα σπρέι σαντιγί που ναι. έχει λήξει από το 19. Το χρησιμοποιώ ή όχι? Αναρωτιέται ο Στάθης ο Λινάτσας. Όχι. Όχι. Άμα έχει λήξει από το 19, γιατί μπορεί να έχει τα μη επιθυμητά αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή, εσύ να το βάλεις για να πετύχεις τον ερωτισμό και τελικά, ας πούμε, να σε φάει το δρομολόγιο στο βεσέ και πίσω. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Παιδιά, εκείνη και σαν τυγή είναι μέσα, ξέρεις, έχει υλικά τα οποία είναι ευαίσθητα. Δηλαδή βαράνε άσχημα κοιλιές και τέτοια. Δεν είναι τώρα. Όχι, όχι. Αγαπητοί κύριοι, σας καλώ να καταδικάσετε και να πάρετε αποστάσεις από την παρακάτω δήλωση. Ράφαελ Φάντερ Φάρτ, άνω κάτω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ναι. Ο Μαγκουάρ είναι πραγματικά άχρηστο. Αγόρι μου. Πεχταρά μου. Ξέρεις, έχει πλάκα στο λέω στα μούτρα του. Άχρηστος. Ναι, ναι. Και δεν το λες άχρηστος, το λες με τρόπο που να γεμίζει ο στόμα σου. Ναι, άχρηστος. Ορίστε, Ζαγορέος Έλληνα, λέει ποιος είναι ρε παιδιά ο Πατσίδης στον Google και μου έβγαλε ρώτα στο Yahoo. Καλά σου έβγαλε. Ναι. Πολύ καλά σου έβγαλε. Sorry κιόλας δηλαδή. Άσχετο, επειδή είχατε την απορία και την είχαμε όλοι, τι είναι το λίπος καρύδας? Δεν είχε σχέση την απορία? Όχι. Ξέρεις τι είναι το λίπος καρύδας? Όχι. Α, δεν σε νοιάζει? Ακριβώς. Α, οκ. Okay. Εντάξει, γιατί μπορεί όταν σου έρθει η πεζούλα να πεις ότι δεν το ακούς. Ναι. Καλά. Χαβιάρι είναι. Οκ. Τσίφτη μου χαβιάρι είναι. Τσίφτη μου χαβιάρι. Ωραία. 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 Τώρα, πώς μπορεί να το ερμηνεύει ο καλλιτέχνης στο live, βέβαια, είναι μια δική του υπόθεση. Ναι. Σωστό. Εντάξει. Βεβαίως. Αφήστε μου ρε με τους κάμω τον έρωτα στην Έγα που θέλουν και Σούμπερτ. Μπορεί να φύγουν από το χωριό, αλλά το χωριό μένει για πάντα μέσα τους. Δηλαδή, τώρα για να επανέλθω στο προηγούμενο που είναι και ο Χάρης στο Τσίφτη και Χαδιάρη, υπήρχε ναι. παράδειγμα ένας τραγουδιστής τον οποίο τον είχα γνωρίσει, ο οποίος τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στο Κορονάκι, στο Μοντέ ναι. και σε κάποιο άλλο, σε άλλες περιοχές, στην Αράχνη, νομίζω. Το σπα, ο οποίος στα τραγούδια τα σουξί της εποχής έκανε δικές του παραλλαγές. Δηλαδή. Δεν μπορώ να τις πω τώρα γιατί δεν ξέρω να ακούγεται από το Σουρού, αλλά θέλω να πω ότι βγαίνοντας να τραγουδήσει στο μαγαζί που τραγουδούσε ναι. εκεί, έκανε δικές του παραλλαγές okay, των στίχων. Okay. Δηλαδή αυτό το Τσίφτη και Χαδιάρη, ας πούμε, υποψιαζόμαστε όλοι πώς θα το έκανε πάνω στη σκηνή. Ναι, 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 κατάλαβα. Μάλιστα. Και τραγουδούσε κανονικά τα τραγούδια έτσι, αλλά κάθε φορά έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος πια τα είχε μάθει και τραγουδούσε τα σουξέ με τους παραλλαγμένους στίχους του Θοδωρή. Μάλιστα. Ο Ζουλιέτ Μπινέζ λέει: κάθε φορά που ακούω το όνομα Σούμπερτ, μου έρχεται στο μυαλό το μπεφάπιασμα στην ταινία Τζένι Τζένι μεταξύ Καρέζη και Αντιζηλία που γίνεται αναφορά στο σχεδιαστή μόδα Σούμπερτ. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πει με τις ελληνικές ταινίες. Ο Φούγκιτ Χαρλάμπο Τενές λέει: παιδιά, δουλεύω πέριξ πλατείας Κολονακίου και υπάρχουν πάνω από δύο μαγαζάτε που έχουν πει ότι ο Δήμαρχος Αθηνών πλήρωνε τον καφέ του μια φορά στις 5 και αν. Ποιος δήμαρχος καταρχάς? Ο Νιν. Σε ποιο πρώην, μέρος? Σε ποιο μέρος? Στην πλατεία Κολονακίου. Δήμαρχος Αθηνών, ποιος όμως? Ο Νιν Γαλεύω, ο πρώην, ποιος? Αβραμόπουλος, ποιος? Πες μας ποιος δήμαρχος. Γεια σας. Γνωρίζετε μήπως εάν αλείψουμε τις τρομερές μπριτζόλες με το αρχαίο λάδι θα μαλακώσουν καλύτερα? Αναρωτιέται ο Ντελπιέρο Κοσίνα. Ναι, είναι καλό μαρινάρισμα με εκείνο το αρχαίο λάδι. Τις μαρινάρεις καλά, ναι. Οι λέρες ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Δεν θα τελειώσει καλά αυτό για εκείνους, λέει από τις ασφάλτου. Παιδιά, ηρεμία. Και η κόμισα της Φάμπρεγκας λέει: ναι, αλλά οι λέρες κληρώνουν το μπουκάλι στο Βέγκας, όχι εσείς. Προδοσία, εσχρή και δυο. Δηλαδή, είμαστε εμείς τα μπαλέτα από τις λέρες. Εμείς κάνουμε το πρόμο για το Βέγκας και έρχονται οι λέρες και παίρνουν όλο το χειροκρότημα για το μπουκάλι. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Λεωνάρντο Ντικόπριο λέει το εξής. Αν δεν. Αν δεν έχεις βοηθήσει την κυρά να κατεβάσει κουρτίνες και να έχεις καθαρίσει το σπίτι για στρώσιμο χαλιών, δεν έχεις δικαίωμα να ζητάς βαρέο ανθυγιεινό από κανένα εργοδότη. Αυτή είναι η αλήθεια του. Το δέχομαι, ναι. Τρίλημα Ελεφάι. Στη βρύση τη Βουνίσια ψηλά είναι η φλαμουριά, στου Μέγαρο τη φάση ψοφάνια γκλαμουριά, ή μπράβο σας ρε γίδια, διδάξτε γαϊδουριά. Μεγάλη βρωμερή αλήθεια από τον Φίνος Μίλφ. Ναι.
Όταν είμαστε μόνοι στο γραφείο και περδόμεθα, αμέσως αναπνέουμε περισσότερο και εντονότερα, πιστεύοντας ότι έτσι θα απομακρύνουμε την οσμή πριν έρθει κάποιος. Ο κοιλιά με φραπέ, λέει, με τη μα που βάφτισα τις λέρες Fight Club Vita, όχι μόνο αποδέχτηκαν τον όρο, ανέλησα και το ενδεχόμενο να ανεβαίνουν σε περίπτωση ανάγκη στην πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Εντάξει. Παιδιά, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο λείπουμε κάποιες μέρες. Ευχαρίστω τα παιδιά. Τα ρεπά μας εδώ, αν χρειάζεται να έρθουν να κάνουν η ομάδα Β. Ευχαρίστω. Να δοκιμαστούν, να κρυθούν. Ο Σουρλής και ο Τζολάκης και ο Τζολάκης του Sport FM. Ευχαρίστω. Και όλοι ξέρουν ποιο είναι ποιο. Ναι, καλά. Είμαι στη Λειψία. Κοιτάζω τον χάρτη της Λειψίας. Ναι. Ακούω το μικρό σατράπι να λέει «Να τη η Λειψία». Ψύχρεμα έγνεψα «Μάλιστα». Λέει ο Γιαννίκη Βιντιβίτσι. Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στην έπαυλή μου να ακούσουμε το τσίφτι και χαδιάρι τρώγοντας κοινόα με χαβιάρι τελίτο ο Ζαμπούνης του Ακαπούλκο. Ο απογραφές πολυκατοικίας του Γκίζη θα ρωτήσει 30 διαμερίσματα. Έχετε θέρμανση, με τι καύσιμο θερμαίνεστε? Με τι καύσιμο θερμαίνεστε? 29 φορές θα τον δίνουνε πριν κάποιος ψύχρεμος τον κλειδώσει στην αποθήκη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι προδότες στην πολυκατοικία, ναι, οι οποίοι έχουν βάλει αυτονομία φυσικού αερίου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κοίταξαν την πάρτη τους. Μάλιστα. Οι οποίοι έκαναν τα κουμάντα τους. Mm-hmm. Και οι οποίοι προφανώς στις γενικές συνελεύσεις που κάνουμε θυμοτυπικά, μια φορά στο τόσο και κάποιος, εγώ δηλαδή, ναι, λέω παιδιά, θα γίνει, θα βάλουμε πετρέλαιο, mm-hmm, που απαιτείται το 50-1%, το 51%, αυτοί θα πούνε, εμείς βάλαμε φυσικό αέριο. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι. Αλλά, όχι ότι θα κάνω κάτι, αλλά οι σωλήνες που καταλήγουν στα μερίσματά τους περνάνε δίπλα από τον τοίχο με τον εξωτερικό. Τώρα μπορεί να τύχει κάποιο ατύχημα. Κώστα, συμβαίνουν αυτά. Κώστα, ακραία καιρικά φαινόμενα έρχονται. Μπορεί να έρθει ρε παιδί. Γκόλι Μίλαν. Όπα. 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 Έλα ρε Μίλαν. Την πιστέψαμε περισσότερο από ότι την πίστευε κάποτε ο Γκαλιάνη. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πίστη. Έλα ρε Μίλαν. Εντάξει. Εντάξει, μαζί με το Liverpool Porto γίνεται κόλαση δεύτερη θέση, ναι, αυτή τη, ναι, στιγμή, ναι, πλέον, ναι, έτσι από το πουθενά. Ναι. Στους 5 βαθμούς η δεύτερη θέση, ναι, θέλω να πω, έτσι. Ναι. Στους 5 βαθμούς η δεύτερη θέση, αν έχετε το Θεό σας μετά από 5 μάτς. Μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Ναι. Όχι, ωραία, ωραία. Ωραία, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, λέω, εμείς της Ρέχτης και Χομπίστας. Αυτοί που λένε άσθημα και αυτοί που λένε άσμα, λες και είναι σουξέ του Περπινιάδη. Sorry Κώστα, αλλά με το αέριο μέσα στον Γκίζη να μην έχεις βάλει ατομικό λέβητα μέχρι τώρα, καλύτερα λέει, μη ζεσταθείς ποτέ, δεν σου αξίζει. Άλλοι παρακαλάμε. Ναι παιδιά, όποιος έχει, ξέρω εγώ, 4.000 ευρώ που χρειάζεται για να κάνεις όλη την εγκατάσταση φυσικού αερίου και θέλει να μου τα δώσει, ευχαρίστως να πάω αύριο το πρωί να βάλω το φυσικό αέριο. Ναι. Επίσης, που παρακαλάτε, άλλοι παρακαλάτε, φαντάζομαι έχετε δει που έχει πάει η τιμή του φυσικού αερίου εσχάτως. Το λέω γιατί κάποτε πλασαρίστηκε ως, ξέρεις, το φυσικό αέριο, ως ο νέος Τζόρνταν. Περίπου, ναι. Ναι. Περίπου. Και με τις πρόσφατες αυξήσεις δεν είναι και τόσο ελκυστικό πια. Δεν το λέω καλώς, κάπως πρέπει να σταθεί ο κόσμος. Ναι. Μακάρι να είχα κάτι απ' όλα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάτι. Κάτι. Ναι. Κάποιον να μου τραβάει βεντούζες. Κάτι να ζεσταίνομαι. Δεν μπορώ να πω. Αλλά ξέρεις, δεν είναι πια και αυτό που λες. Όλη μέρα αναμένω να το έχουμε. Ναι, καλά, τζάμπα όχι, είναι. Όχι. Ναι. Είμαι απογραφέας και δεν συνάντησα κανέναν πολίτη που δεν ήθελε να απογραφεί. Οι περισσότεροι ήδη ενημερωμένοι με μέλη σε στράτα από πριν. Ένας. Mm-hmm. Άλλος. Δηλαδή, τι απογραφή να κάνουμε ρε κακόμοιρο όταν είμαστε φακελωμένοι από 500 μεριές. Εγώ δήλωσα ότι στο σπίτι του 15 δεν έχω τουαλέτα και τα κάνω στο μπαλκόνι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Άλλος. Τα έβαζα γρήγορα, είναι στο ίδιο θέμα. Πάτρα, οι γειτόνισέ μου καθημερινά στο μπαλκόνι συνδέουν θρησκεία τσίπ αντίχριστο. Ντράπηκαν να ρωτήσω ποιο πολεμάει την Ορθοδοξία για το έθνος μας, γιατί το έχασα. Άλλος λέει. Δεν θέλουν να απογραφεί από αντίδραση. Κλασικό σύστημα του Έλληνα. Ένας ρώταγε γιατί θέλουν να μάθουν πόσα καλοριφέρ έχει το σπίτι του. Mm-hmm. Άλλος λέει: παιδιά, δεν είναι δυσπιστία το πρόβλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι τραγικά γενείς, επιθετικοί και όλα αυτά μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή επικίνδυνοι. Άλλος λέει: δεν απογράφουμε γιατί βαρέθηκα να είμαι συνεργάσιμος πολίτης απέναντι σε ένα κράτος που μας έχει απογραμμένους κανονικά. Και, όχι, δύο ακόμα πολύ καλά. Το ένα. Ξέρω αρνητή που δεν απογράφηκε γιατί φοβάται μην του φορτώσουν πρόσφυγες στο σπίτι του εξαιτίας των πολλών δωματίων. Εντάξει, δεν μπορεί, αυτό είναι πλάκα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι πλάκα, ρε, δεν μπορεί, είναι τρολιά. Ποιος μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα? Τα τρολ. Mm-hmm. Ο πατέρας μου, μπαίνω για απογραφή, τον ρώτησα κάτι που ζητάει και μου λέει τι άλλο ρωτάνε. Του λέω πως θα το κάνεις εσύ. Μου λέει δεν πρόκειται, ας έρθουν να μας βρουν μόνοι τους.
Μάλιστα. Και ο Ντιγκινίνα φοβείται ο Άρντα, λέει: ήμουν απογραφέας το 2001, όταν η απογραφή γινόταν μέσα σε μία μέρα. Έχω τελειώσει το χωριό που μου είχε ανατεθεί εκτός από ένα σπίτι, μια γιαγιά που δεν μου άνοιγε, γιατί φοβόταν να θα τη κόψω τον ογά. Πήγε 11 το βράδυ μέχρι που ήρθε για ενισχύσει ο τομεάρχης μου και γύρισε ο άντρας από τη δουλειά του και μας άφησε να κλείσουμε τον τομέα. Κάποιος λέει πολύ σωστά, μίλησε η Μίλαν για εσάς για την ανταρσία της Πανούτσου. Σωστό. Πώς είπατε? Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μήνα που διαβάζω πρέπει να είναι κουλούρι λογικά, αν το διαβάσω. Αξιολογήθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ΟΤΑ. Ναι. Το 50% πήρε βαθμολογία από 90% mm-hmm. Το 45% πήρε βαθμολογία από 85% 90%. Το 4,7 πήρε βαθμολογία από 50% 85%. Και μόλις το 0,3 πήρε κάτω από 50. Τα στοιχεία τα έδωσε ο υπουργός. Μάλιστα. Κουλούρι υποθέτω. Καλησπέρα από το 228 ΜΚΤ τη Χίου. Την καλησπέρα μου στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Στέφανο Χίου και το Δήμο Βερίκιο. Εντάξει, το διαβάζουμε αυτό γιατί είναι πολύ ξεχωριστές. Ναι, καλησπέρες. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Μακάρι Ρόκωση, Φρέντις, ό,τι αγαπάνε οι φυσικοί αερίοι. Όχι, παιδιά, όχι. Όχι, τέτοιες ευχές, όχι. Ναι. Α, τον κόλ της Μίλαν το έβαλε κάποιος που λέγεται Μεσσίας. Μάλιστα. Όλα τι συμβολισμός. Όλα δεν είναι. Συγγνώμη για τα νεύρα μου, αλλά έχει δύο σερή μέρες που έχουν ακουμπήσει διαφορετικά αμάξια σε διαφορετικά σημεία. Πόσο σκουπίδια μπορεί να είστε που δεν αφήνετε ένα χαρτί ρε ξεφτύλες. Ναι. Ας δίνει το παρόν ο φίλος από την Ολλανδία με τη Φλερ να ξέρουμε ότι είναι καλά. Μια έκκληση. Παρακαλούμε, ναι. Ναι. Ή από τον Κινέζο, α στείλω Κινέζους μήνυμα να πει τη δική του εκδοχή ενδεχομένως. Ο Τραγανός Δέρας λέει: ο γείτονάς μου πέρυσι έκανε τα κακά του στην παιδική χαρά για να μην του μετρήσει ο Πίλο Κέιτ το υλικό φορτίο του. Φέτος είναι αντιεμβολιαστής και αντιαπογραφίστας. Ναι. Το ιταλικό λάδι από τις ελιές δίπλα στο Κολοσσέο θα πρέπει να λέγεται Χάρης Ρώμα. 0,5 ηλιψία στο μεταξύ. Εντάξει, και η ερώτηση που αυτή τη στιγμή κάνει ο μέσος χάστης, για να το πω, ναι, για να καταλάβουν αυτή που πρέπει, είναι πόσο έδινε άραγε το 0,5. Ένα. Πόσο έδινε ένα. Το 0,5, για ψάξτε. Ένα. Νιώσε τον απειδονητή, έλα και απεινιδό σου. Ζαργάνες Tinder ψάρευε, Αθήνα ελαχό σου. Ή φορμαρέ τον εδώ. Αλλά η κύμηρό σου. Ο Κιλιάμεφρα που λέει: λογικά αυτός ο Μεσσίας έχει ακόμα 3 χρόνια ζωής, είναι ήδη 30. Και να μην ζωντανός. Όχι. Τώρα με τα πρώτα κρύα βάζω το θερμοπομπό να ζεσταίνει το δωμάτιο για όταν βγω από το μπάνιο. Με τιμά που κάθε φορά περνάω από πάνω για να μου ζεστάνει τα πελέ πριν βάλω μποξεράκι. Λέει ο κύριος Φερίκης. Δυστυχώς πολλοί από εμάς το κάναμε στιγμιαία εικόνα αυτή, φευγαλαία εικόνα αυτό το πράγμα. Έτσι, θα τη διώξουμε από το μυαλό μας και τη σκέψη μας. Αναρωτείται κάποιος πόσο βίσμα είναι ο Φρανσίσκο Κονσέισαο, ο 18 ετών, που ανέβηκε, ο γιος του Σέρζιο είναι αυτός, ναι, έτσι, ο οποίος όχι μόνο ανέβηκε στην Πορτογαλία, πήρε και το 10. Εντάξει. Πασόκ. Ο Κονσέισαο είναι Πασόκ. Τι μάει σήμερα την Καβαλάρα, η οποία ξεκίνησε με 10 παίκτες, γιατί ένας παίκτης έδινε μάθημα, ναι, με τηλεκπαίδευση από τα αποδυτήρια, λέει ο Κλάσμα Μπροζίνη. Πραγματικά είναι μια ιστορία που κάθε φορά που παρακολουθώ τις εξελίξεις με τους μποξέρ και τους μπασκετμπολίστες που παίζουν στην Καβάλα και όλο αυτό, είναι μια ιστορία ελληνικού μεγαλείου, ναι, που εκτελήσεται κάθε αγωνιστική στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Από όταν έφαγε και χρή Τσαούσης Ιωάννης. Για Squid Game Sequel θα έρθουν στη λίμνη Δοϊράνης ή αν ο Γκότζος Μπατιγκόλ, εσείς Μιλτοσαπάνης, λέει ο Ντισαγίσεβιτς. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή μου έχει τελειώσει το ασπρόμαυρο μελάνι στον HP και έχω μόνο έγχρωμο, μπορώ να βγάλω πανσέτα. Φιλοσοφική διαπίστωση. Ναι. Στο τραγούδι του Πουλόπουλου, το χθες μεσάνυχτα και κάτι είναι σήμερα. Είναι ακριβώς έτσι. Βεβαίως. Είχα απογραφεί το 2011 και μου έφεραν 10 μετανάστες γιατί μένω σε βίλα.
Συνέλληνες αντισταθείτε, όχι στα τσιράκια του Σόρος, ναι στους λεβέντες του Σόρα. Λοιπόν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας, θερμούς χαιρετισμούς στον Τάσο από την Ιαπωνία. Και στη βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα γνώρισα συνεργάτηδα με το όνομα Ξακουστή Λεπίδα. Οπα. Ήταν ωραία τύπησα και χαβαλές, πόσο με τιμή που τη ρώτησα αν οι φίλοι της τη φωνάζουν Excalibur. Είναι αλήθεια τώρα, είναι μια που λέγεται Ξακουστή Λεπίδα. Ωραία, εντάξει, όχι, εντάξει. Ναι. Okay. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Παραγγέλνω φαγητό, έχετε delivery, μου λέει πού το αφήνω, απαντώ εδώ. Και λέει και εσύ με δάφτους ασχολείσαι. Κάποιος λέει εμείς θα περιμένουμε το να δούμε τη φλέρ και θα μας απαντήσει ο κυνηγός. Κύριε Κώστα, άμα βρω αυτό το λάδι από αρχαία Ολυμπία, θα έρθετε στο ταπεινό μου φτωχικό να με μαρινάρετε. Ανάργυρος ή Άκης, 1,83, θα σε σιγοψίσω, αλλά σε δυνατή φωτιά. Διαβάζω ένα φίλο που έχει στείλει ολόκληρο mail για να συμβουλεύσει το φίλο από την Ολλανδία τώρα που είμαστε στο θέμα. Ασφαλώς. Παίξ το τρελίτσα. Στην επόμενη προπόνηση, αν ο Κινέζος είναι πάλι πολύ επιθετικός, ρώτησε εδώ μετά την προπόνηση γιατί ανέβασε τόσο την ένταση. Χρησιμοποίησε λέει αυτές τις λέξεις και μην πεις aggressive. Ναι. Μπορεί στην τελική να μην γίνονται και πολλά στο κρεβάτι μεταξύ αυτού και τη φλερ και να έχει καταλάβει ότι πλησιάζουν στο τέλος οι δυο τους και αυτό να του μπαίνουν ιδέες ότι κάτι παίζει με τη φλερ και κάποιον άλλο γενικά. Και γι' αυτό να πήγε και αυτός να πει ένα γεια στη φίλη της, στη βιτρίνα. Ναι. Μπορεί να ανέβασε την ένταση με σένα γιατί βλέπει potential και να είναι μια σύμπτωση. Μην το παίξει τραυματίας και εξαφανιστείς, αυτό θα είναι παραδοχή ενοχής. Τώρα εξαφανιστείς, εφόσον παίρνουμε ως δεδομένο ότι κάτι υποψιάζεται. Ναι, αλλά θα μείνει αρτιμελής. Είναι παραδοχή ενοχής, λέει, ναι. Να πεις ότι έχεις COVID για να εξαφανιστείς και να σε πετύχει πουθενά έξω, να σε δει κάποιος από το γυμναστήριο και το αναφέρεις στην κουβέντα. Τουλάχιστον να μάθεις στο γυμναστήριο, έχεις και μια επαφή μαζί του και μπορείς λίγο να το ψυχολογήσεις. Ναι, αν είναι aggressive... έχει και μια επαφή μαζί του όμως. Σωστό, εγώ διαβάζω τι λέω ο φίλος. Αν είσαι aggressive μόνο στο sparring, αλλά στην υπόλοιπη προπόνηση και στις συνομιλίες μαζί σου είναι OK, τότε είσαι ακόμα ασφαλής. Αυτά λέει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Έχει μια πολύ σοβαρή απορία επαναστάτης Μπολσονάρος. Αν υπήρχε ρωσική σειρά ανάλογη με το Friends, ναι, θα μπορούσε η παρέα να αράζει στον Γκόρκι Πέρκ. Θα απαντήσω με τους στίχους του ποιητή. Σε ντα 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 ντα. Ναι. Τι? Τι έχει ο Γιώργαρος. Τι έχουμε 12 παρά 5. Ποιος είναι ρε παιδιά, δεν ακούω. Γιώργος Πετρίδης. Συγγνώμη για την ενόχληση παιδιά. Καλώς την. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη στο κομμάτι του Παναθηναϊκού που αφορά τον Γιώργη Φερέλ. Ζήτησε η πλευρά του ο μάνατζερ να αποχωρήσει ο Φερέλ. Μα γιατί μας κάνει εντύπωση. Ναι. Από τη διοίκηση, ναι, γιατί δεν είχε παράπονα από το χρόνο συμμετοχής και όπως είναι λογικό, θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα παίζει, έτσι. Ναι. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογιζόταν και το αίτημά του λογικά θα γίνει δεκτό, έτσι, τις επόμενες μέρες από τους ανθρώπους της ομάδας, αφού ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως τον έχει εκτός εξάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρωλίγκα παίζει λίγο, δεν τον εμπιστεύεται ο κουτς. Ή καθόλου. Ή καθόλου, ακριβώς, ναι, 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 ακριβώς. Δεν τον εμπιστεύεται ο κουτς, δεν έχει προσαρμοστεί και ο ίδιος και κάπως έτσι. Πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα, ναι, ναι, πάμε για άλλα. Καλή και τίμια λύση για όλες τις πλευρές. Από το ένας παίκτης που θέλει να παίζει, να πάει να παίζει και μια ομάδα που χρειάζεται έναν παίκτη να τη βοηθήσει, να βρει έναν παίκτη που να τη βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι win-win αυτό για όλους. Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που και ο Παναθηναϊκός και αναφέρομαι στο τεχνικό επιτελείο δεν τον υπολογίζει, ενώ δεν τον υπολογίζει βάσιμα, έτσι. Δηλαδή, καθόλου τώρα, Γιώργο, μην παίζουμε τις λέξεις. Ναι, όταν παίρνει 3 λεπτά ο παίκτης που τον έφερες ως NBA ενεργό για να λάβει βασικός στον Άσο και παίζει 3 λεπτά έως 6 και σε κάποια παιχνίδια καθόλου, δεν τον υπολογίζεις. Εγώ ξέρω, λέγα Κώστα, ότι θα μπορούσε ας πούμε, να τον έχει στην εξάδα των ξένων, αλλά το ελληνικό πρωταθλήματος, έτσι, για να πάρει λίγο ρυθμό. Προφανώς. Δεν τον έχει και εκεί. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και είναι και η δική μου απορία και το έχουμε συζητήσει και σε μεταδόσεις που είμαστε παρέα εδώ. Αλλά πάντα δίνουμε ένα παραπάνω πόντο στο προπονητικό επιτελείο που βλέπει πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς. Στις προπονήσεις, ακριβώς. Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Εννοείς, δηλαδή, εμείς όλοι λέμε έτσι. Γιατί δεν παίζει ο παιχταράς. Αν στις προπονήσεις δεν κάνει τα πράγματα που θέλει ο προπονητής, εμείς δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Ακριβώς, ναι, ναι.
Μα και στα λεπτά συμμετοχή που είχε πάρει, ειδικά στο Βελιγράδι, και ίσως ήταν έτσι το μεγάλο μπάμ και ήταν μεγάλη έτσι. Εντάξει, και κανένας δεν έπαιξε, Γιώργο. Και ήταν μια τραγωδία γενικότερη όλη η ομάδα. Δεν πάω το χρέο σε κάποιον. Όχι, όχι, δεν το χρέο. Να πάω ότι δεν έκανε το παραμικρό έτσι. Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσε ο ίδιος με την εμπειρία που έχει από το NBA να μπει μέσα και να δώσει μια λύση. Ναι. Δεν το έκανε ούτε εκεί. Εντάξει. Ναι. Πάντως όλα δείχνουν ότι οδεύουν σε διαζύγιο οι δύο πλευρές. Από τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ωραία. Σε σύγκριση με Νικολογιάννη που όταν βγαίνει νύχτα κάτι κακό θα μας πει, ο Πετρίτης μια χαρά είδηση μας έδωσε. Αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, τελικά Τσουλού. Μπριζ Λιψία 0-5, City Παρί 2-1, Ατλέτικο Μίλαν 0-1, Λίβερπουλ Πόρτο 2-0, Sporting Dortmund 3-1 και Σερίφ Ρεάλ Μαδρίτης 0-3. Πάμε λίγα ακόμα. Λέει ένας φίλος, γνώρισα οκτάρι νέτο πρόσφατα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα και ενώ έχουμε βγει και μιλάμε γενικά για τις σχέσεις των ανθρώπων, κάποια στιγμή μου λέει: εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου είναι αγόρια. Δεν κάναμε πολλές κοπέλες παρέα. Απλά μου τις πάει καμιά φορά γιατί γνωρίζω κάποιον και εκεί που κάνουμε καλή παρέα και περνάμε όμορφα, αυτός μπορεί να μου την πέσει και να χαλάσει τη φιλία μας. Μου έριξε με τρόπο άκυρο ή να συνεχίσω να το παλεύω. Είναι πολύ όμορφη και πολύ κοινωνική. Άρα καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να παρεξηγήσει συμπεριφορά της εύκολα και αυτός είναι ο λόγος που ακόμα δεν έχω κάνει κίνηση και περιμένω. Ναι. Άμα είναι πολύ κοινωνική κτλ. Σημαίνει με όλο τον κόσμο σπαθεί να είναι, ξέρεις, πολύ. Δεν ξέρω. Δύσκολη περίπτωση μου φαίνεται. Ναι. Ξέρω θα φανεί αρκούδα, αλλά δεν είναι. Πήγα σε συνέντευξη για δουλειά και το νερό που ήταν εκεί το έλεγαν πελούνια. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ, την έχασα τη δουλειά. Έλα ρε. Εντάξει, αλήθεια τώρα. Εντάξει, εσύ τώρα. Όπω. Να σου έρθει το νερό του κυρίου πελούνια τώρα. Εντάξει. Και τι να κάνεις. Ναι. Και τι να κάνεις. Δεν σώζεται. Ναι. Δεν σώζεται πραγματικά. Πείτε στο παλικάρι από την Ολλανδία να φυτέψει USB με το Squid Game στις αποσκευές του Κινέζου σε περίπτωση που πάει ταξίδι στην Κορέα. Δεν προλαβαίνουμε άλλο mail. Ήθελα να διαβάσω ένα mail πάλι για συμβουλία, αλλά είναι αρκετά μέρα γιατί είναι 12 νταν. Μην γίνεται. Τώρα κάθε μέρα κλείνουμε και 2 και 3. Εντάξει, γιατί σου κάνα παράπονα ο Δεσίλας με τον Αντίπα. Όχι, είναι αλήθεια. Ευγενέστατη είναι πάντα. Κύριε. Αν. Θα κλείσουμε, ναι, θα μας είπανε, πάρτε και μια ώρα, αν θέλετε. Αλήθεια, ισχύει, ναι, αυτό. Εγώ θέλω να κλείσουμε το μήνυμα. Αν έβγαινε σήμερα ο Νικολογιάννης. Και 2 ώρες λέει ο Αντίπας. Νάτος. Ευγενέστατος είναι ο κύριος Αντίπας. Ευγενέστατος, κύριος. Αν έβγαινε σήμερα ο Νικολογιάννης, ναι, θα μας έλεγε ότι ο χθεσινός φίλος με τη φλερ βρέθηκε με τσιμέντο στις τσέπες σε κάποιο ποτάμι της Ολλανδίας. Και θα συμπληρώνω την ανακάλυψη του Τόμας, την έκανε ούφε μπέκ. Και μου λες δεν γίνεται χειρότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου, ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο δεν έχει γιατί έχει τις Παναγιά στα μάτια. Ούτε Παρασκευή, μπάσκετ ποδόσφαιρα, αργά, 9.30, τίποτα. Οπότε Fight Club κανονικά τη Δευτέρα. Καλή απογραφιά σε όλους. Γεια σας.